Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολης 95,5 FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομήρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, ο Θανάσης είναι πίσω. Θανάσης Καταμπάκης στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος με τον Κωστήρα Πτόπουλο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, για να σας δώσουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και να πάρετε μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Στο www.listoparto.gr οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών, ένα πολύ μεγάλο παζάρι μέσα από το οποίο μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο και να δώσετε λύση στο πρόβλημά σας. 9.55 και ενώ το μηνύμα στο 54.340 Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω SMS. Και κάπου εδώ να πω ότι το goldmall.gr έχει για τα καλά στη ζωή μας, αφού μπορείτε να έχετε ένα σωρό πολύ καλές αγορές, ένα σωρό δράσεις οι οποίες είναι σε πολύ καλύτερες τιμές, όπως για παράδειγμα μπορείτε να αναρωτιέστε πού θα βρείτε γεύμα αξίας 36 ευρώ πληρώνοντας μόνο 18, φυσικά στο goldmall.gr. Επισκέψτε το νέο μπαρέστοραν Μαεμάνι στην Παύλου Μελά στο κέντρο με κουπόνι 18 ευρώ για γεύμα αξίας 36 ευρώ. Βρες αποκλειστικές προσφορές από εστιατόρια της πόλης στο goldmall.gr. Σε βλέπω ρεξάτο. Άμα ξυπνούσε από τον τάφο εκείνη η απάτη ο Ανδρέας Παπανδρέου και άκουγε τώρα εσένα, λέμε τώρα. Ναι. Το λένε Ανδρέα, θα σηκωθείς 3 μέρες από τον τάφο
να ακούσεις ραδιόφωνο, να πας, ξέρω εγώ, μια βόλτα, να δεις πώς έγιναν τα μούτρα της Δήμητρας που κρεμάσαν τα στήθια της κάτω 180 κιλά, πως χάρη να πούμε, κτλ. Αλλά να ακούσεις ραδιόφωνο να πούμε. Mm. Πρόσεξε τώρα να δεις. Και να ακούσεις τώρα ότι δίνεις κουπόνι να πούμε για φαΐ. Θα πει πω, πω τι γίνεται, τι έργο μεγάλο άφησα εγώ και τι παρέδωσαν οι απόγονοι να πούμε. Πω, πω, τι γυρίζει. Εσύ, κουπόνια δίνανε το 40 τότε στις εκκλησίες του Αϊθαράπη για να φάνε, πώς το λένε, τα παιδάκια να πούμε. Κουπόνια δίνεις. Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν. Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν. Ναι. Και τώρα τι, δίνεις κουπόνια για να πάρεις τώρα την κόμενα να πας να φας το εστιατόριο Αγαντιλία 36, να μετράς πόσα... Πόσο κομμάτια τυρί θα βάζετε μου, θα μας τρελάνε. Έχεις υπόψη σου. Τι να έχω υπόψη μου. Μια απλή ερώτηση. Το 40 δεν γίνονταν αυτά. Έχεις υπόψη σου ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάει να πάρει τι. Φρε, ναι, αυτό λέω, ναι, αυτός το λέω, γι' αυτός το λέω. Βλέπει ότι έχει προσφορά ένα τώρα το κοτόπουλο, το άλλο έχει το ψάρι, το άλλο έχει το κρέας, το άλλο έχει τα απορριπαντικά. Ναι, ρε Γρηγόρη. Διαλέγει, προτιμά να περπατήσει. Ή να πάει με το αυτοκίνητο σε διάφορα. Όχι, άλλο λέγω τώρα. Εντάξει, να εντάξει τώρα, μην το λες τώρα. Φαντάσου τον κόμενο. Βρε, φαντάσου τον κόμενο ότι τη δεκαετία του 80 που έριχνε 1,5 τόνο λουλούδια να πούμε. Απ' εδώ η γυναίκα μου και απ' εδώ το αίσθημά μου. Κάτι βρωμοτράγουδα εκεί πέρα που τα γράφανε και οικονομούσαν λεφτά να πούμε. Και ο Πανταζής και οι υπόλοιποι. Κάτι ελεηνά τραγούδια να πούμε. Ότι θα φτάνει η μέρα να πούμε που θα βγάλει την κόμενα για φαΐ με κουπόνι να πούμε. Φίλε. Η ζωή κάνει κύκλους. Βρε, τι κύκλους κάνει η ζωή, πάνε στα θέματα τώρα. Θέμα είναι. Έχει τι άκουλε τώρα. Η ζωή κάνει κύκλους. Η ζωή μου γελάει ευτυχισμένα. Λοιπόν, λέγει. Θεματάρες, λέγει. Αυτό είναι παρακμή. Τι είναι αυτό? Αυτό που λες τώρα είναι παρακμή. Να βγάλεις την κόμενα με το κουπόνι. Να... Δηλαδή, για φαντάζομαι τώρα ένας 65 πασοκορουφιάνος να πούμε με τετράγωνο μουσική και κάτι μασέλες να πούμε 4 τόνους. Να λέει, πω ρε φίλε, τα εγγόνια μας δεν έχουν. Να βγάλουν ακόμα και δίνει ο κόκκινος κουπόνι να πούμε. Τέλος πάντων. Δεν δίνει ο κόκκινος. Ποιος δίνει. Καλά, εσύ δεν δίνει στο Μερμίγκι ψίχουλο, εντάξει. Εκεί που δουλεύει ο κόκκινος. Τέλος πάντων. Λέγε, τι θεματολογία μεγάλη υπάρχει, γιατί ο κόσμος είναι, βλέπω έτσι, ωραίος. Έτσι φτιάχνεται, έχει πέφτει, έχει θερμοκρασία λίγο και τα σχολεία θα ανοίξουν. Μπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς να πούμε. Για λέγε, τι γίνεται. Ανοίξαν σχολεία. Όχι, ναι, ποια σχολεία ανοίξαν. Σιγά σιγά. Την τρίτη είναι τα σχολεία. Ποια είναι η πιαγωγία. Ποια είναι η πιαγωγία, ρε κόκκινε. Βλέπεις κάνα αμάξι εκεί που είναι βρεπονιφιακού σταθμού να πούμε και νομίζω ότι άνοιξαν τα σχολεία. Τα κοτέτσια άνοιξαν. Έλα, λέγε, πάνε παρακάτω. Άνοιξαν τα σχολεία, λέει. Ξεχνάς ότι έχω αδέρφια εκπαιδευτικούς. Πού να μην είχες δηλαδή. Τι θα έλεγες. Φαντάσου. Έχεις και αδέρφια εκπαιδευτικούς. Λες ότι άνοιξαν και τα σχολεία. Ρε τα γάρι, ποια σχολεία άνοιξαν. Ανοίγουνε τώρα. Βρέασε ανοίγουνε. Η πιαγωγία νομίζω ότι άνοιξατε. Τα νηπιαγωγία ανοίξανε. Ήταν η υπηαγωγία, δεν είναι μαζί με τα άλλα τα σχολεία. Μα τρελάει ο κόκκινος. Σε κορυδεύει από πίσω η χολήπτη. Έχει πέσει κάτω ξερός να πούμε. Αυτό είναι. Βάριουλς έκανε, πώς το λένε. Αν είναι για να κορυδεύει για αυτό. Τι να σε κορυδεύει, στο τέταρτο δηλαδή, την έκανε. Συγγνώμη, φίλε, δεν θα φας τώρα ή. Όχι, ρε παιδί μου, λέω. Απλά λέω επηρεάζει τον κόσμο διαφορετικά. Επηρεάζω τι, δηλαδή τι. Του λε ψέματα, ανοίξαν τα σχολεία. Είναι ψέμα. Θα έρθει κανένα νύπιο δηλαδή, με κάνα νεροπίστολο εδώ και να μα πληροφορήσει. Μπορεί να με πει ανενημέρωτο. Τι, εσύ λέω ανενημέρωτο. Ωραία, και δεν ξέρω πες ποτέ. Αυτό επηρεάζει δηλαδή κάποια δράση. Έχεις και αδέρφια εκπαιδευτικούς. Πού να μην είχες δηλαδή αδέρφια εκπαιδευτικούς. Τιμή μου και καμάτι. Τιμή σου καμάτι. Τιμή σου καμάτι. Δεν κατάλαβα. Έλα, τελείωσε. Δουλεύετε πολύ εκεί στην οικογένειά σας εκπαιδευτική. Αυτή οι δύο ώρες εδώ πέρα σκοταθήκατε οικογενειακό στη δουλειά να πούμε. Έλα, πάστα. Μην με κοιτάς. Εγώ για σένα λέω τώρα. Εσύ σκάβεις όλη την πέρα. Ναι. Λέει. Για αυτό το πράγμα. Γιατί αυτός που πρέπει να σκάβει μόνο δουλεύει. Αυτός που είναι τώρα και πουλάει ας πούμε φάρμακα, είναι πολιτής να πούμε σε άλλες εταιρείες που πάει, δεν δουλεύει, πρέπει να σκάβει δηλαδή. Δηλαδή όποιος δεν σκάβει δουλεύει δηλαδή. Εσύ είσαι μηδενιστής για όλους και για όλα. Καθόλου μηδενιστής. Μέχρι ένα σημείο κάνεις καλά, από ένα σημείο και έπειτα όμως μπερδεύεσαι. Εντάξει, εγώ είπα ότι δουλεύετε οικογενειακώς πολλές ώρες. Εγώ εσύ δουλεύεις πιο λίγο από τους εκπαιδευτικούς. Εσύ πες ότι δουλεύω πιο λίγο. Εντάξει, τι θέματα έχει, ωραίες θεματάρες. Βέβαια διακόπτεται το προτάσμα, κακό αυτό. Αυτό εκεί είναι που κακό, πήραμε γιατί... μια ροή να πούμε. Θα σου πω γιατί. Παρακαλώ. Όπου στέκομαι πού και όπου βρεθώ. Πού βρίσκεσαι, πού στέκεσαι. Όπου στέκομαι. Πού πήγες σήμερα για παράδειγμα. Και συναντώ Αριανούς. Συναντάς Αριανούς. Βλέπω κάτι χαμόγελα. Ναι. Ρε φίλε, μιλάμε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Βέβαια. Νιώθουν μια χαρά. Έτσι. Καλά, ακούω και κάτι ατάκες και κλαίω. Ναι. Πού είναι ο συμπολίτης από κάτω μας. Έχετε μωρία. Ναι. Ξέρεις να παίζεις με το σουφλί και μετά. Να με λέει, να είσαι... να με λέει ο άλλος. Ναι. Θα πόνταρε στο 4-40 του Άρη.
Τώρα με το που το δίνει, λέω, να παίξω από τώρα. Τι, σε, τι 4-40. 4-40 ο Άσος του Άρη σήμερα. Με ποιόλα. Με το παιχνίδι τον ΠΑΟΚ. Μεγάλο χ. Λέω μέχρι την 7η αγωνιστική. Και χ αυτό θα πανηγυρίζει. Λέω μέχρι την 7η αγωνιστική, ρε φίλε. Έχουμε τέλη Οκτωβρίου, ναι. Έχουμε, α, περιμένω εγώ να μην να βάλω 10 ευρώ για να πάρω 44 όπως λες εσύ. Εσύ δεν πας στο σούπερ μάρκετ. Εγώ τα βάζω σήμερα και πληρώνω. Τι έβαλες σήμερα. Δεν θα δεις τι είπα χτες. Τι είπες χτες. Τι είπα χτες. Καλά, ο κόσμος δεν ξέρει τι. Δεν χρειάζεται να πεις νούμερα. Βλέπα 200 από όλων Σμύρνης. Το έπιασες, 2-15. Μπράβο. Μ' αρέσει το ποντάρισμά σου. Τέλεια, μπράβο. Συγχαρητήρια. Έτσι. Μια χαρά. Σωστά το είδες. Βγήκε το βεράκι. Μπράβο. Και ακόμη κάτι. Θέλαμε και λίγο τύχη γιατί δεν τα άφηνε εκεί. Εντάξει, ναι. Και βγήκε μια χαρά. Άλλο λέγεται, άλλα θέματα. Τους βλέπω χαρούμενους και λέω χαλαρού. Κάνω μια ερώτηση στον Αριανό. Γιατί μ' άρεσε και εμένα να τσιγκλάω τον κόσμο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, δεν μου λες, λέω. Το Άρης Ολυμπιακός, αν το δίνει 20 φράγκα το διπλό. Ναι. Τα 200 δίπλα που βάζουν ένα ευρώ. Ναι, ρε φίλε. Λέω, πώς θα ποντάρεις τον Άρη του Άρη. Ναι. Ένα κοσάρικο, λέω. Σιγάρμα και το λέω. 600 ευρώ το μήνα παίρνεις. Θα βάλεις ένα κοσάρικο, λέω. Τον... Τόσο σίγουρο. Εσύ πώς θα βάζεις, δηλαδή. Γιατί εγώ τι είμαι, κάτι παραπάνω για να βάλω. Πώς θα παίρνεις, 800. Ρε εσύ, ναι. Αναλογικά πάνε. Δεν μιλάμε τα νούμερα τώρα για να κολλήσει, να καταλάβει το πνεύμα. Ναι. Λέω, Άρης Ολυμπιακός, αν σου δίνει 20 φράγκα το διπλό, θα το ποντάρεις. Το σκέφτονται οι περισσότεροι. Ένας είπε θα το πόνταρα. Θα βάζει ένα κοσάρικο. Άλλο θα του πεις. Τι θες να βγει το Άρης Ολυμπιακός και το Άρης ΑΕΚ. Θα σου πει διπλό. Μετά γιατί, αυτό περίμενε. Γιατί διπλό θα του πεις. Περίμενε. Να μην πάρει ο Τούρκος το πρωτάθλημα θα σε πει. Ή θα σε απαντήσει αφού πας και κάνεις. Τα λένε τώρα οι άλλοι που τους βρίσκουν. Αντεθνικά. Γιατί τι σχέση έχει. Πες η γιούφτη πες. Έτσι δεν μιλάνε οι μένουν με τους δύο σκουλί και αγριές Τούρκοι. Καλό να μην. Εμείς είμαστε τώρα. Έχουμε από 4 διδακτορικά. Έχουμε κάποια. Πάμε στα σοβαρά θέματα. Γιατί δεν είναι σοβαρά το αυτό. Το πιάσαν τον ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη. Από ό,τι ξέρω, όχι. Ούτε τον πιάσουν. Ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι ήταν Χρυσαυγίτης. Και η αστυνομία με τη Χρυσή Αυγή έχει, ας πούμε, απαρακράτος πάει να κάνει. Όχι ότι το κάνει, πάλι ότι. Βλακίες. Πάλι βλακίες. Λοιπόν, να πούμε τον κόσμο την αλήθεια στο ρεπορτάζ, γιατί τα σάλια δεν μ' αρέσουν εμένα. Δεν υπάρχει πανιόνιος ΠΑΟΚ αντιπαλότητα στη Νέα Σμύρνη. Είναι πολιτικό το θέμα. Εντάξει. Θα το σοβαρέψουμε λίγο γιατί η σαχλαμάρα καλή είναι να μπούμε λίγο στα βαθιά. Έτσι να πειράξουμε και λίγο τον κόσμο στα αλήθεια όμως, με αληθινά θέματα. Όχι με σάλια. Λοιπόν, ξέρεις ότι οι Πανιόνοι είναι λίγο αριστεροί, είναι λίγο κουμούνια. Οι Πάνθηρες. Περίμενε. Ήταν ένα αρθείο για Τζόγλου εκεί πέρα. Ήταν Χρυσαυγίτης. Και τον όλο ακροδεξιό στοιχείο να πούμε βρωμοδεξία, να πούμε ακροδεξία κτλ. Δεν πρόκειται να έρθει στον Πανιόνιο και φάγε τραμπούκο να πούμε ο πρόεδρος του Πανιονίου και λέει: Πάθηρας, δεν έρχεται αυτός εδώ πέρα ο γεροδεξιός να πούμε κτλ. Έτσι έγινε η ιστορία. Το γάμο πατριώτη, φοβάμαι για να μου λεθά. Εγώ δεν είμαι δεξιό, είμαι πατριώτη. Αν είσαι έλεγε τα δικά του αυτό, ή αν λέγανε τα δικά του. Κάτω είπα οξύδε, κάτω στο Πανελληνίο υπάρχει ένα μεγάλο στοιχείο που ανήκουν στη Χρυσή Αυγή. Δεν πέταξε ΠΑΟΞΗ σε Πανιόνιο τη φωτοβολίδα. Την πέταξε Χρυσαυγίτη σε αριστερό. Αυτό λέει το δικό μου το ρεπορτάζ. Γιατί μέσα στους συνδέσμους έχουν μπασταρδευτεί τα πράγματα. Δηλαδή είναι ΠΑΟΞΗ δεξιός, ΠΑΟΞΗ κουμπουνιστής, ΠΑΟΞΗ ακροδεξιός κτλ. Και είναι κανένα μαλώνος και μεταξύ τους. 100 γιατί μαλώνουν. Δεν πήγανε οι ΠΑΟΞΗΔΕΣ οι αριστεροί να τραμπουκίσουν τους ΠΑΟΞΗΔΕΣ του δεξιούς και βάλαν φωτιά μετά. Ρωτάω. Οι άλλοι στη βιβλιοθήκη να πούμε. Ρώτησα. Τι ρωτάς, ρωτάς. Αν φτάνουν και σε τέτοια πράγματα. Τι ναι, για πάω στο Καφτατζόγλιο με ελληνική σημαία να δούμε τι θα πάθεις. Έχω πάει πολλές φορές. Αν και ξαναπάνε τώρα. Θα στην βάλουν. Χρόνια πάω τώρα. Το καλά στα άλλα τα χρόνια. Τώρα πάνε. Και τώρα θα πάνε στο Καφτατζόγλιο με ελληνική σημαία. Και τώρα θα πάω. Θα πάω στο γαστρεντερολόγο να πούμε. Έμα πα με ελληνική σημαία. Στο Καφτατζόγλιο. Λέω εγώ τώρα. Στον Οριλά μπορεί και μπροστά να στην περάσω τη σημαία σακοντάρι να πούμε. Γι' αυτό λοιπόν μπήκανε τα κόμματα μέσα στους συνδέσμους και επειδή η κοινωνία εξελίσσεται, εμείς δεν κατηγορούμε ούτε τους Χρυσαυγίτες ούτε τους αριστερούς. Άμα θέλουν μπορεί να σκοτωθούν μεταξύ τους, μια χαρά. Βέβαια, άμα μπορεί να σκοτώνονται ένα παιδάκι εκεί πέρα που να ήταν άσχετο με το θέμα. Λέω σε αυτόν τον ακροδεξιό, τον ΠΑΟΞΗ που πέταξε στους αριστερούς τη φωτοβολίδα. Δηλαδή, άμα θέλετε να μαλώσετε οι Χρυσαυγίτες με τους αριστερούς, δώστε ένα ραντεβού εκεί στο Φιλοπάπου να πούμε. Πλακωθείτε, σκοτωθείτε μακριά από τα αθώα πνεύματα και τα αθώα θύματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσετε, να ησυχάσουμε. Ούτε να τρέχουν οι αστυνομικοί να ψάχνουν τις κάμερες και να εκτίθεται η αστυνομική διεύθυνση των Αθηνών, γιατί μπορεί, ας πούμε, να υπάρχουν και φιλίες μεταξύ ακροδεξιών με αστυνομία και αυτά είναι στην κοινωνία. Πρέπει να τα λέτε στον κόσμο. Μην τα κρύβετε. Και αυτό δεν λέγεται, και αυτό δεν γράφεται, και αυτό δεν πρόκειται να το πούμε κτλ. Όχι, θα τα πείτε όλα. Ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία. Εντάξει. Αυτό συνέβη κάτω στη Νέα Σμύρνη. Δεν ήταν αντιπαράθεση ΠΑΟΞΗΔΟΝ, Πάνθυρων με τους ΠΑΟΞΗΔΕΣ κτλ. Ήταν θέμα πολιτικό. Good. Δηλαδή αυτός ήξερε και σημάδεψε.
Ρε, τελείωνε τώρα το παραμύθι τώρα. Τελείωνε το έργο. Το ξέρω εγώ το έργο κάτω στην Αθήνα τι έγινε. Πάμε παρακάτω. Είπα ότι δεν το ξέρεις. Τον πιάσανε. Από ό,τι γνωρίζω και ούτε θα τον πιάσουν. Εγώ λέω δεν θα τον πιάσουν. Τους προκαλώ ότι δεν θα τον πιάσουν. Το κατάλαβες το έργο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως το περιγράφεις. Τι αν συμβαίνει. Στο λέω ότι συμβαίνει. Τι αν συμβαίνει. Εσύ που ζεις στην Καπερναούμ ζεις, δεν ζεις στην ελληνική κοινωνία. Αφού γκρόζεσαι καθημερινά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω σου. Τι πας, πίνεις τα ούζα και βλέπεις τους αργενούς και στραβώνεις το στόμα. Και πέφτει το ούζο από τη μια μεριά και λερώνεται το μπουκάμισο από την άλλη. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα ξέρουν απ' έξω απ' έξω. Δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Site, might, είναι οργανωμένοι σήμερα οι πληροφορίες. Είναι βροχή, βομβαρδισμός πληροφοριών. Και εσείς εδώ. Φτάσαμε στο σημείο η δημοσιογραφία να λέει αυτό δεν λέγεται, αυτό δεν γράφεται, να το κρύψουμε κάτω από το σιρτάρι αυτό. Δηλαδή μας δουλεύει ο κόσμος. Λέει καλά ρε δημοσιογράφοι είστε εσείς, αυτό δεν λέγεται και αυτό δεν γράφεται. Όλα λέγονται και όλα γράφονται. Αν είναι αλήθεια. Αν δεν είναι αλήθεια δεν λέγεται τίποτα και δεν γράφεται τίποτα. Πάνε στα άλλα θέματα. Λέγε, τι έχεις άλλο να μου πεις. Έστειλε μήνυμα ο Βελσβούλ. Ποιος, ο Βελσβούλ. Ο Βελζεβούλ. Γράψ' τον. Ο Βελσβούλ. Γράψ' τον, εδώ τώρα το θέλει. Σαρδαμάρα βουλ. Βουλ. Ποιο είναι ο Βουλβουλβουλ. Άκου Βουλβουλβουλ. Τρακάραν τέσσερις. Ποιο Βελζεβούλ. Τρακάραν τέσσερις στον δρόμο. Βουλβουλβουλ. Έπαθε θλάση η γλώσσα μου. Δεν μου λες. Θες να αρκίσω να κόβω και να ράβω πάνω σου. Κόβε, γράβε. Ό,τι θες. Κάνε με σκόνη. Διέλυσέ με. Συνέτριψέ με. Κονιορτοποίησέ με. Ε, τι δεν είναι. Βουλβουλβουλ. Τι είναι αυτό. Μια βουτιά εδώ. Ωραία. Εσύ ψάχνεις να βρεις τώρα κάποιο πισινό μέσα. Όχι ρε, αυτή είναι η κοπέλα που κοπέλα είναι. Πέθανε στο καράβι ενός κρίσου του από το Μεξικό. Από την κοκαίνη θα πέθανε. 20 χρονών. Κρεμάστηκε. Κρεμάστηκε. Όλα τα ξέρεις. Και θα την κρέμασε αυτό. Και ψάχνουν να βρουν την κρέμαση ή αυτοκτόνησε. Και θα το βρουν τώρα αυτοί. Τι είναι αυτός, είχε λεφτά. Κρίσος. Κρίσος ήταν. Ναι. Αυτοκτόνησε. Πώς γράφεται ο Κρίσος. Ε, ο Κρίσος με εψιλον γιώτα γράφεται. Με εψιλον γιώτα. Ε, βέβαια, ναι. Εσύ που άχω, το... τύπο, ηλίθεια. Ε, ναι, αφού με ρωτάς τώρα. Με ο μικρό γιώτα γράφεται. Ρε. Δηλαδή τώρα τι, κάνεις ότι το ήξερες, αλλά το διόρθωσες. Φυσικά το ήξερα. Πώς γράφει το Κρίσος. Εκεί στο. Στο σχολείο της εκκλησίας. Ναι, δεν μπορείς τώρα. Άμα πεθάνει ένα μοντέλο στο δωμάτιο ενός Κρίσου και κρεμαστεί, τι θα πει ο δικαστής. Εγώ και εσύ θα πούμε. Βρε, τι με νοιάζει εμένα. Εγώ και εσύ τα πούμε. Τι να έφαγε λάχανο. Ναι, ο δικαστής τι θα πει. Κρεμάστηκε. Αφού είχε λεφτά ο Κρίσος. Λέγε ρε κόκκινε. Θα σε μάθω εγώ την κοινωνία στα 50 σου ρε κόκκινε. Δηλαδή, αυτό τράβα ρε κόκκινε μπροστά ρε κόκκινε. Ρε τον κόκκινο. Ε, τι να σε κάνω μωρέ τώρα. Και αυτή 20 χρονών τι ήθελε στο δωμάτιο του Κρίσου. Ήθελε να πάει από αυτό ο Κρίσος και να την πληρώσει. Μια χαρά τη βλέπω. Ου, ζάχαρη με μέλι. Τι τη βλέπει, δεν συγχωρέθηκε, πάει. Ε, τι βλέπω, τι συγχωρέθηκε. Και Βουγιουκλάκη συγχωρέθηκε και βγάζουν τα μπούτια της απόξης. Και πουλάει ακόμα 22 χρόνια μετά το θάνατο. Τι είπα να πει. Και Μπριζή Μπαρντό μπορεί να συγχωρεθεί. Πώς την είπες? Μπριζή Μπαρντό. Είδες με επηρεάζει. Μπριζή Μπαρντό. Σιγά μην είναι μπριζόλα. Έλα ρε, σταμάτα. Και είναι και μαντό. Σε βρίζουν κάτι αεξίδες έμαθα στο Facebook. Καλά κάνω. Ναι, γιατί έκλεισε τον άνθρωπο και τον είπε εγκληματία κτλ. Ποιο αυτό το ζώο πήρε τηλέφωνο. Εξακολουθεί. Βέβαια. Εξακολουθεί. Φυσικά. Και αν έχουν κάκαλα, ας μιλήσουμε και face to face. Ναι, θα φας ξύλο face to face. Γιατί να φάω ξύλο. Γιατί ρε φίλε, όταν ο άλλος θέλει εδώ να αφήνει υπονοούμενα. Τι υπονοούμενα, φίλε. Δηλαδή τι. Να μάθεις κάτι για να μιλάμε σοβαρά. Θα το κλείσουμε όμως. Ναι, κλείστε. Το κλείστε. Είπα θα το κλείσω. Κλείστε. Λέγε. Λοιπόν, παίρνει ο Βλάκας. Γιατί τον βρίζεις. Το λέω. Έχω όνομα επίθετο και ας μου κάνει και μήνυση. Ναι, αλλά εγώ τώρα. Εγώ λέω ότι είναι Βλάκας. Να θρυθάσει ο κοπανής, εγώ δεν μπορώ να. Να έρθει, ρε φίλε. Γιατί να. Δεν έρθει. Πρόκειται να έρθει. Γιατί έκανε βλακεία. Άντε πάλι. Αυτός βγαίνει να πει. Τι είπε ο άνθρωπος. Ότι. Ρε, δεν τον άφησα και επέμενε. Ναι. Αυτός θέλει να πει ότι με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε εμείς ναι. την υπόθεση πέναλτη στην Αρκαδία. Ναι. Οθούμε στη βία. Ναι. Κόσμο εναντίον του διαιτητή. Και τι μας νοιάζει εμάς ο διαιτητής. Είσαι φελός. Ρώτα ένα δικηγόρο και να σου πει. Βράστα δικηγόρο. Εγώ τον κούγια έχω δικηγόρο. Κανείς δεν παρακάνει. Εγώ δεν έχω τα λεφτά που έχεις εσύ. Και έχω και τον Γρόλιο, ο οποίος εγώ είναι δεν έχω δίδυμο τα... εκπληκτικό. Έχεις και εσύ. Επειδή δεν έχω τα λεφτά. Έχεις τα μένα κάτι και εσύ. Τι έχω, θα μένα. Έχεις τα μένα και εσύ. Σε άλλο κόσμο. Έλα, τελείωνε, λέγε. Θα μένει, έχω μια μάνα και έχω να δάπω κι άλλα. Έχουν λιώσει 50 χρόνια τώρα. Τα κλαίμε τώρα ορφανή μείναμε, πώς θα γίνει. Πέθανε η μάνα σε σένα. Δεν κλαίω, ρε φίλε. Σαν τον Καζαντζίδη, πέθανε η μάνα του. Ήταν ο Καζαντζίδης 50 χρονών, έμεινε λέει ορφανός ο Στέλιος. Πήγαν από το ορφανοτροφείο να τον πλακώσει στο ξύλο. Λοιπόν, κάτσε ρε, του λέει 50 χρονών, πέθανε η μάνα σου. Ορφανός έμεινες, ρε. Ρε μίλα να πούμε. Έχω μία πάγια θέση ναι. σε θέματα που αφορούν τη βία. Πάγια. Τι θέμα, τι βία. Ό,τι έχει να κάνει με βία μακριά τι από εμά. Τι σχέση έχει βία, ρε.
Τι. Πάμε πάλι. Έχω μια πάγια θέση. Δεν σχολιάζω, δεν συζητάω. Είσαι μακριά από την κοινωνία, ναι. Όχι, δεν συζητάω για τέτοια θέματα. Τα θεωρώ ότι τα χρησιμοποιούν ναι. για να τα εκμεταλλευτούν. Το μα... κάνω χρόνια. Ναι. Λοιπόν, αυτό θέλει να μιλήσει για κάτι που μπορεί να γίνει. Ναι. Αφορά πάλι βία. Δεν θέλω να μιλήσει. Γίνει για μένα τι δεν θέλω να μιλήσει γι' αυτό. Δεν θέλει. Είναι δικαίωμά μου. Είσαι χριστιανός, πώς θα γίνει. Είναι δικαίωμά μου. Είναι δικαίωμά σου. Θέλουν να έρθουν, ας έρθουν. Ποιος θα έρθει. Οι αεξίδες. Μη ρε παιδάκι, γιατί να έρθουν. Άσε, ρε, είναι κακό να μην θέλω κάποια πράγματα. Ναι, τέλειως. Εσύ μπορεί να πεις, δεν θέλω να ακούσω ποτέ καζατζίδες στην εκπομπή. Δεν θέλω. Όχι. Έχω υποχρέωση να σεβαστώ το θέλος. Εντάξει. Αυτός γιατί δεν σέβεται. Δηλαδή, επειδή πήρα ένα τηλέφωνο, παίρνω λέει και από κινητό. Ναι. Βρε, δεν πάω να παίρνεις και από κουνιστό. Μη. Δεν κατάλαβα. Μη. Υποχρεωμένος είμαι. Άμα ήταν παοξής, θα τον έκλεινες. Φυσικά. Λίγους έχω κλείσει. Σου είπα να κάνω μια δουλειά που δεν θέλετε. Ξεκίνα, όχι, δεν. Ξεκίνα, εσύ μόνος όπως πάντα. Και αν σε θυμηθώ εγώ, πάλι εδώ φίλοι μας. Κύριε Ανδρώνη, δουλεύει ο Γρηγόρης. Όχι, εγώ κάθομαι. Όχι, όχι, δουλεύει, τι. Κάθομαι. Άκουλε. Πάμε διάλειμμα. Εγώ δεν πάω να εισπράξω δεξιά και να λέω μετά, οπ, δεν έχω χρόνο. Τι να κάνω κι εγώ να εισπράξω, εισπράκτορα συμμετέχω. Εγώ δεν σε κατηγορώ, με είμαι κατηγορή για τα μερουκιανεύει. Ναι, είμαι έρωτα. Κύριε Ανδρώνη. Δουλεύει. Δουλεύει ο Γρηγόρης. Δουλεύει. Ναι. Μα γι' αυτό δεν λες, για να σε ακούσει απάνω ότι. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Και λες, φωνάζεις και έχουμε δουλειά, φαλακρέ. Έχουμε δουλειά, φαλακρέ. Δεν χρειάζεται να φωνάζω, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Προχωράει ο κόσμος. Κάποια στιγμή θα μας βαρεθεί. Εμάς. Πρέπει να προχωρήσουμε. Ναι. Μπράβο, να εξελιχθούμε. Ναι. Τι να έτσι δεν εξελιζόμαστε. Μπράβο, Γρηγόρη. Μ' αρέσει που θες να εξελιχθούμε. Μπράβο. Μ' αρέσει. Εσύ αν πιστεύεις ότι. Είσαι η μόδα η οποία είναι διαχρονική και θα κρατάει μια ζωή. Ναι. Λοιπόν, άκου το μήνυμα του Βελζεβούλ. Ποιος είναι? Ο Βελζεβούλ. Γιατί το βάφτισα έτσι, έχω λόγο. Ρε, ρε βλάκα το χαλάς. Έχω λόγο. Πες το, ναι, άντε. Λοιπόν, λέει Κωστή γύρνα βράδυ. Πού, ναι. Σε άκουγα 20 χρόνια σταμάτα και τώρα δεν ξέρω πού πατάς και πού βρίσκεσαι. Ναι. Σε τι τελειώνει το κινητό του? Σε τι, σε 666. Είναι και γονό. Γι' αυτό σου λέω. Μόνο ο Βελζεβούλ μπορεί να στείλει μήνυμα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με τίποτα, λοιπόν. Παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Φετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54-340. Μετρόπολη 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Θες να γελάσουμε πρώτα ή θες να ξεκινήσουμε? Να σκλάψουμε, ξέρω εγώ τι να σου. Λοιπόν, Κωστή, από τη μέρα που σταμάτησες βραδινές εκπομπές, ρε φίλε, δεν έχω στήσει. Έχω να πάω με γυναίκα 2 μήνες. Ανδρώνει γύρω τον στη νύχτα. Ναι, γιατί τώρα προσβάλλεις όμως τον φίλο μας τον Βλανά, γιατί δεν κατάλαβα. Έχω προσβάλλω ή αυτός που θέλει να μείνει? Εντάξει, τι, στέρηση έπαθε δηλαδή. Όχι, με σένα φτιάχνει. Α πάρει ένα Σιάλιος να του σηκωθεί, τι να κάνουμε. Ρε, με παίρνει τηλέφωνο ένας Θεοπάλαδος. Ναι, εσένα. Θεοπάλαδος. Θεοπάλαδος. Κανονικός τρόλος. Ναι. Λέει, ξέρεις ταξίδια έχω κάνει, λέει, στη Ταϊλάνδη. Ναι. Ξέρεις τι είναι να περνάς ωραία, ακούγοντας τη βραδινή εκπομπή του Ραπτόπου, λέω, τι βίτσιο είναι αυτό, λέει, κοίταξε, λέει, είμαι 32, τον ακούω από τα 12. 12? Ναι. Από τα 12 ακούει. Ναι. Να. Μετά από τόσα χρόνια, λέει, έχω πάθει θυσμό. Ναι. Λέω και συγγνώμη, κάνατε την πράξη ακούγοντας ραδιόφωνο, λέει, ναι. Τι να σου πω, λέει, σαν ομαλάρα, ρε. Τι σε λέει, ανομαλάρα. Είσαι... Εντάξει, θα μου πεις ο άλλος, ο καθένας, ό,τι βίτσιο θέλει, έχει. Μάλιστα. Εντάξει. Κόκκινε, κλείνει τηλέφωνα σε εξή και τον αποκαλεί σε εγκληματία πριν καν μιλήσει. Από πού τα παίρνει, ρε Λαμόγιο, θα μάθω. Ποιο το γράφει αυτό? Αχτσί. Πώ λέγεται? Γιάννη Παπαγιανόπουλο. Από πού τα παίρνω? Ναι, ρε, από πού τα παίρνει? Από το Μετρόπολη δουλεύοντα. Είναι και βλάκα δηλαδή. Τα παίρνει από το Μετρόπολη μόνο. Mm. Εγώ του να πάρει. Αυτό τώρα. Το ξέρει εσύ αυτό να. Φίλο μου στο Facebook είναι. Είναι φίλο. Λέω πού τα παίρνω. Έτσι λέει αυτό. Γιατί λέει εσύ. Δεν έχει να απαντήσει ότι εγώ απαγορεύεται. Εγώ όταν είμαι εδώ απαγορεύεται να μιλάνε για βία. Έτσι. Ισχύει αυτό ή όχι? Ναι. Είναι πάγια θέση. Είναι. Γιατί να τον επιτρέψω αυτόν να μιλήσει για βία? Ναι. Τι πιο έξυπνος είναι αυτός? Άμα είχατε σωστούς διευθυντάδες εκεί στο σταθμό, ναι. Λέω 863, θα βάζετε τον κόκκινο να λέει τις ειδήσεις και τους τίτλους ειδήσεων όλη μέρα κάθε μισή ώρα και θα χεζόμασταν εμείς από το γέλιο. Και εσείς στην ακροματικότητα και στις διαφημίσεις. Γι' αυτό ρε φίλε το κάνουμε. Ναι. Για να μην είσαι χεσμένος όλη τη μέρα πάνω σου. Για να μπορεί να κυκλοφορεί σαν άνθρωπος. Εντάξει. Πες ένα μπράβο στον Γρηγόρη για τις χθεσινές εύστοχες στοιχηματικές του προτάσεις, λέει ο κτηνίατρος. Πήγε ταμείο. Σ' άκουσε και πήγε ταμείο. Το παλιό σκύλο να πούμε. Όποιος πληρώθηκε σε καλή του μεριά. Ναι. Τέλος. Λοιπόν, άλλα θέματα, λέγε. Το ρεπορτάζ του με ενημερώνει ένας φίλος από τον Πανελλήνιο. Ο Πανελλήνιος τι είναι? Ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ. Ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ. Ναι. Να πω ότι εμείς έχουμε φίλους ναι. παντού. Παντού. Και εχθρούς παντού έχουμε. Και εχθρούς. Άντε, μπράβο.
και φροντίζουμε να ενημερώνουμε. Τι λέει το ρεπορτάζ του φίλου από τον Πανελλήνιο. Λοιπόν, ναι. Μου λέει ότι ο Πανελλήνιος δεν είναι απλά αριστερή, είναι αναρχική, δηλαδή άκρο αριστερή. Και γιατί κυνηγούσαν τότε τους, τους Πακιστανούς πριν, πριν από κανένα χρόνο. Μου στέλνει. Τι σου στέλνει, παπαριά σου λέει μόνο τώρα. Και αυτός που το έκανε στο Γηνέας Μπίμη είναι περιστεριώτης οπαδός του. Το ξέρουν δηλαδή. Μάλιστα. Εμείς ντροφιάνοι δεν γινόμαστε. Άσερε τώρα. Η αλήθεια λοιπόν. Και δεν το πιάνει αστυνομία. Γιατί δεν ρωτάς την ελληνική αστυνομία. Φτάει καλά με τη Χρυσή Αυγή αστυνομία. Η αλήθεια λοιπόν βρίσκεται στο ότι ο περιστεριώτης. Ένα κομμάτι της τέλος πάντων. Να τελειώσω. Τελείωσε, ναι. Στο ότι ο περιστεριώτης ο συγκεκριμένος έχει κόντρα με τους νεοσμηνιώτες, κόντρα περιοχών. Εντάξει, ωραία. Τώρα, τι κόντρα περιοχών είναι. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να παίζουν και άλλα παιχνίδια. Μάλιστα. Λέει αυτός εδώ, από το Πανελλήνιο. Για να τελειώνουμε την ιστορία και πες ό,τι θέλεις μετά. Ναι, ναι. Επειδή ακούω με σεβασμό πάντα ό,τι έχει να πεις. Και εγώ ακούω με σεβασμό ότι αντί δεν το έχει να πει ο φίλος στο ρεπορτάζ. Ναι, ο φίλος έχει ρεπορτάζ. Ξέρεις ότι ο Κουλιανός έχει μια αδελφή η οποία είναι ψυχολόγος ομοιοπαθητική. Με τα φάρμακα τα ομοιοπαθητικά. Ψυχολόγος. Ψυχολόγος. Ξέρεις ότι το 80% των πελατών της είναι αστυνομικοί οι οποίοι είναι ακροδεξοί και είναι υπηρέτες του Τσίπρα. Και δεν ξέρω τι να κάνουν. Και πάνε και κάνουν συνεδρίες. Κάστο να σου το πω το έργο. Η Βίκη Κουλιανού είναι μια πολύ καλή ψυχολόγος. Εντάξει. Πού το ξέρει εσύ ότι είναι καλή ψυχολόγος. Δεν το ξέρω, την ξέρω χρόνια. Επειδή πήγε εκεί, έκανε συνεδρία να πούμε. Πού τι σε ενδιαφέρει να πούμε. Όχι. Αυτά είναι ιδιωτικά θέματα. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν. Ναι. Το ότι είναι καλή φαίνεται ότι έχει καλή δουλειά. Πρέπει άλλο σε λέω εγώ. Το 80% των πελατών τη είναι μπάτσι, χρυσαυγίτες που είναι υπηρέτες του Τσίπρα τώρα. Δηλαδή σου λέει είμαι ακροδεξιός. Οι κομμουνιστές μας διεκούν. Εγώ, άμα με πάρει τηλέφωνο ο υπουργός ο αριστερός, πρέπει να πάω. Είναι σε δραματική κατάσταση να πούμε. Πάμε παρακάτω. Δεν τα ξέρεις αυτά. Πού ζεις ρε. Σε τι κοινωνία ζεις ρε. Αποστηρωμένε άντρα να πούμε. Εγώ τουλάχιστον είμαι άντρας. Είσαι. Λοιπόν. Είσαι. Το θέμα ποιο είναι για να τελειώνουμε. Λέγε. Λέω εγώ μια άποψη επειδή σε άρεσε να πλατιάζεις. Πλατιάζω. Να βάλεις γαρνιτούρα. Γαρνιτούρα βάζω. Εγώ. Ναι. Λοιπόν. Θα μιλήσω σοβαρά για ένα θέμα για πρώτη φορά και να τελειώνουμε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Οι κάφροι, οι ηλίθιοι, οι κυβλάκες ναι. ήταν, είναι και θα είναι πάντα ανάμεσά μας. Ναι, αλλά είναι μέρος της κοινωνίας όλοι. Είμαστε. Προσέχω πώς διατυπώνουν τις λέξεις. Δεν μπορούμε εμείς να αποβάλουμε από την κοινωνία. Και πώς εκφράζουν. Τις παραβατικές οι κάφροι, οπα. Οι βλάκες. Βλάκες, κάφροι. Ωραία, εκφράζεσαι. Και οι αλήτες, ήταν, είναι και θα είναι ανάμεσά μας. Αλήτες είναι. Μάλιστα. Φυσικά. Ένας ο οποίος έχει πιστόλι ευθείας βολής. Ναι. Και στο γεύμα με τη φωτοβολίδα. Είναι δολοφόνος, δεν είναι αλήτης. Δεν περιμένω. Είναι δολοφόνος. Δεν περιμένω να πέσει κάποιος νεκρός για να του κακολογήσω. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, ωραία. Δεύτερον. Δεν δέχομαι σε καμία των περιπτώσεων μάλιστα. ότι οι εταιρείες πρώτα, οι ίδιες. Ποιες εταιρείες? Οι εταιρείες, οι ΠΑΕ. Οι ΠΑΕ, ναι. Δεν μπορούν να καθαρίζουν αυτή την μπουγάδα. Δεν θέλω να πάω κόντρα με το κίνημα. Ρε φίλε, όταν σε ένα μπουζουξίδικο μάλιστα. δουλεύουν τρία παιδιά στην πόρτα. Ναι. Και δεν μπορεί να πάει ο Τζαγκός ο Ραπτόπουλος ή ο Μάγκας ο Κόκκινος ναι. και να κάνουν τους μπρούκλες. Δεν πληρώνω. Θα φάνε κάτι φάπες. Θα πάει σύννεφο. Πώς θα φάνε. Άμα έρθει μια συμμορία εκεί και ζητήσει προστασία. Γιατί αυτοί ζητάνε και προστασία. Εύκολο συνομούν να παραλείπονται. Πώς θα γίνει, φίλε, μπορεί να είναι προστασία. Εύκολο συνομούν να παραλείπονται. Άστο τώρα, δεν το ξέρει το έργο. Βολεύονται. Εγώ δεν το ξέρω δεν το ξέρει το έργο. Καλά. Ό,τι πει εσύ αφεντικό. Εντάξει. Βολεύονται, όλοι φροντίζουν και βολεύονται. Μη στεναχωριέ. Εντάξει, άστο, είναι ατυχέ το παράδειγμα. Να δεν είναι καθόλου ατυχέ. Με το βράδυ. Όπω δεν μπορεί να πα σε ένα μαγαζί ναι. και να κάνει το μάγκα να μην πληρώσει. Ναι. Έτσι μπορούν και στα γήπεδα ναι. να έχουν ανάλογη security. Εγώ πάω και δεν πληρώνω. Στον ΟΑΣΤ, στα λεωφορεία δεν πληρώνω κανέναν. Γιατί? Υπάρχει εξήγηση. Δεν του γουστάρω. Υπάρχει εξήγηση. Δεν γουστάρω. Υπάρχει εξήγηση. Πες μου. Γιατί ο ΟΑΣΤ ναι. πριν διαλυθεί. Ναι. Πριν διαλυθεί δεν και του πληρώνω. Είχε ελεγκτές. Ναι. Οι οποίοι μπαίναν και πιάνανε κάποιους. Ναι. Οι οποίοι δεν πληρώνουν. Τώρα δεν έχει τίποτα. Για να έρθει ο ελεγκτής τώρα. Τι να τον κάνεις. Πάει ο Πακιστανός, τραβήξε ένα βρωμόξυλο τον ελεγκτή. Άσε ρε φύγε. Πάει στον Πακιστανό και τον πείθω στο εισιτήριο. Του τραβήξε κάτι κλωτσιά στον Πακιστανό τον ελεγκτή. Άσε ρε το κόκκινο τώρα. Θα μπει ο ελεγκτής. Κορόιδερα να μπει ο ελεγκτής. Μίλα τώρα. Ναι. Σου είπα, φτιάξε το όπως θέλεις. Μ' αρέσει που πάει Κορδελιών Νεάπολη στη γραμμή. Θα είναι 3-4 γύφτη μέσα με τα μωρά να πούμε, με τι βρωμοπαντόβλες. Θα το πει το εισιτήριο, θα το πει ο γύφτος. Τι θες εισιτήριο, θα το τραβήξει ένα σουλτάν με το γύφτος. Τι εισιτήριο. Από τη φωτοβολίδα. Τη φωτοβολίδα ρε, ποια φωτοβολίδα. Από τη φωτοβολίδα. Ποια φωτοβολίδα ρε. Ποια φωτοβολίδα. Βάλω Ορφέα Περίδη ρε, μια φωτοβολίδα τώρα. Ποιος Περίδης. Να τη στείλω στο κεφάλι. Ποιος Περίδης. Λοιπόν, άλλα θέματα, ποδοσφαιρικά, μη ποδοσφαιρικά, η ομάδα. Θέλω σε αυτό. Εντάξει, τελείωσε αυτό, πάει, το είπα, που το αναλύσαμε. Λέω λοιπόν ότι αυτό το θέμα ναι. είναι θέμα των εταιριών ναι, ναι. να απομακρύνουν το βλάκα το κόκκινο, το βλάκα το Ρατόπουλο και να πούν εσύ ναι. δεν ξαναπατάς. Η εταιρεία δηλαδή. Πρέπει να το κάνει. Η εταιρεία. Μόλις επιχούντας η εταιρεία το έκανε. Ρε φίλε, θα, θα πήγαινες τώρα επί Πατακού στην Τούμπα με φωτοβολίδα.
Θα στην έβαζε ο Μακαρέζος στον πάτο τη φωτοβολίδα. Ποια φωτοβολίδα να πάρει. Να είχε σουλτάν με ρεμέ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο. Τώρα δεν έχει. Μόνο με δικτατορία μπορεί να γίνει. Φυσικά. Τι έκανε εδώ, αγόρι μου, έκλεψε. Παπαγεωργόπουλο, Ραπτόπουλο, Λάκη Πετρόπουλο και Κόκκινο. Έκλεψε. Ήταν αγία η δικτατορία. Έκλεψε. Δεν λέω ότι ήταν αγία, ρε. Τι αγία πούλησε την Κύπρο, αγία ήταν. Τι είμαι εγώ, ακροδεξιό είμαι. Αγία έτσι ήταν. Έτσι που το λες, λοιπόν, πώς ακούγεται. Τι έκανε, αγόρι μου, έκλεψε, μάλιστα. Θα σου κόψω το δάχτυλο το μικρό από τον νύχι και κάτω ένα σάντιμετρ. Ξανακλέψει. Εγώ δεν σου να το κόψει με τον καρπό. Αυτά τα κάνουν. Βρε, καλά κάνουν και τα κάνουν. Καλά κάνουν οι μουσουλμάνοι και τα κάνουν. Καλά κάνουν. Τι έκανε, κύριε Φλόρε. Το χέρι... Έλα εδώ, στάσου το λίγο. Το πρώτο χέρι που δεν θα υπήρχε το δικό σου. Στάσου, ρε, α το κόβε και το δικό μου, ρε. Μια και εγώ κλέβω πολύ. Λοιπόν, τι έκανε, κύριε γιατρέ του Φλόρου. Τον έβγαλε να πούμε. Πώ το λένε, ότι είναι άρρωστο. 70% αναπηρία. Ναι. Σε βάλω εγώ σε ένα δωμάτιο μέσα με δυο κόμπρες 18 δευτερόλεπτα. Κι άμα βγει ζωντανός, α σε φτιάξω εγώ. Αλλά θα έρθουν μετά οι αριστεροί, οι ανθρωπιστές, οι αυτοί και τα λοιπά και τελείωσε. Άστο τώρα, αφού θέλετε κοινωνίες τώρα τις φτιάξετε. Διαλέξτε τι θέλετε. Κοινωνίες καλές. Τι θέλετε, να βιάζουμε τα παιδιά και να πηγαίνει να το βάζει ένα χρόνο φυλακή 6 μήνες. Τι κοινωνία θέλετε. Άιτε, μας έχετε πρίξει. Τι θέλετε, τι θέλετε να πούμε. Ότι είναι θέμα της αστυνομίας ή τον ΠΑΕ. Του κράτους είναι, ρε. Ποια ΠΑΕ να πούμε. Του κράτους. Του κράτους είναι. Τι πρέπει να κάνει το κράτος, το βάλει. Τι πρέπει να κάνει το κράτος. Να βάλει φυλακή. Όχι, ρε. Τίποτε δεν. Να τον απομακρύνει. Όχι, ρε. Πήγα εγώ στη Γερμανία σε 3 μάτς Bundesliga. Δεν με απαντάς. Σ' απαντάω. Εγώ ξέρω λοιπόν έξω, θα σου πω δύο παραδείγματα. Μη με οπαδούς ομάδων της πόλης μας. Μάλιστα. Δεν θα αναφέρω τις ομάδες. Μην αναφέρεις ομάδες. Λοιπόν, για να μην νομίζω ότι τρελάρουμε κάτι. Μην τρελάρεις, ναι. Πάει ένα λεωφορείο. Λεωφορείο. Λεωφορείο, ναι. Έχει και ωμέγα. Εντάξει. Λιπαρά, τι ωμέγα έχει. Λεωφορείο. Ωμέγα 3. Λεωφορείο το είπε. Λεωφορείο. Λεωφορείο, ναι. Και αν το πει λεωφορείο δεν πειράζει. Καλά, εγώ είπα τίποτα. Τι, εσύ είπε λεωφορείο. Εγώ δεν είπα τίποτα. Επειδή δεν μπορεί να μιλήσει καλά, δηλαδή θέλει να κάνει και τον άλλο γάλια. Όχι, μωρέ, λέγε. Πήγε σε λεωφορείο με το. Πρόσεχε. Ναι. Αυτοί. Ναι. Πετάξανε τα σταθμοδοχεία με τα τσιγάρα. Εδώ. Στην Autobank. Πού ρε, παιδάκι. Στη Γερμανία. Ποιο έπαιρνε. Μια ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη. Ομάδα τη Θεσσαλονίκη και στη Γερμανία. Λοιπόν. Ναι. Πάει ο Ζητά. Ένα. Ο Ζητά, ναι. Του γυρνάει. Του γυρνάει. Και του λέει αντιγόπινγκ. Αντιγόπιν. Μαζέψτε. Ναι. Μαζέψτε. Αντιτόπινγκ τι αντιγόπινγκ. Αντιγόπινγκ. Μια καινούργια αυτή. Αντιγόπινγκ, ρε. Ποια αντιγόνη, ρε. Αντιγόπινγκ. Τι είναι το αντιγόπινγκ. Α. Αντιγόπινγκ. Τόσο βλάκα είσαι. Τι σημαίνει αυτό. Αντιγόπινγκ. Να βγάλω. Η γόπα τι είναι, ρε. Η γόπα τι είναι. Από το τσιγάρο. Τσιγάρο. Αντιγόπινγκ, λέει. Μαζέψτε τα. Εντάξει, τα μάζεψαν. Τι θα κάνουν. Ένα πήγε. Ναι. Ένα και έβαλε 55 άτομα ναι. Να μαζεύουν τα τσιγάρα. Ναι, γιατί αν έλεγε τίποτα κάνει, θα τρούγε τη σφαίρα στον αστράγαλο. Ένα ρε πήγε. Ένας πήγε. Δεν χρειάζεται να πάνε 50. Άμα τον βαρούσε τη σφαίρα στον αστράγαλο, λοιπόν, δεν θα έβγαιναν οι κομμουνιστές να τον κάνανε οδό. Κάτσε ρε. Κάτσε να στο πω το έργο. Α το πω το έργο. Αλλά έχει τόσο αέρα μέσα. Πάει τώρα ένα μπάτσο στην Ελλάδα και λέει αντιγόπινγκ. Και ναι. Πάνε 10 να τον πλακώσουν. Και σηκώνει το όπλο και τραβάει ένα αστράγαλο. Ξέρεις τι θα γίνει. Θα βρει τον πελάτη του μπάτσου. Όχι. Θα γίνει οδός. Ο οπαδός. Αλήθεια. Αλήθεια είναι. Τι ας σε κάνω τώρα δηλαδή. Τι το φέρεις παράδειγμα. Θες το άλλο θα παράδειγμα. Τον κάνουν τον οπαδό οδό. Θες το άλλο παράδειγμα. Τι παράδειγμα. Θες το άλλο παράδειγμα. Ναι, για πες. Πάνε οπαδοί άλλης ομάδας της πόλης. Άλλη ομάδα, άλλη πάνω. Λοιπόν, περνάνε από μια χώρα ναι. Και κάνουν μια καλή ψηριστική. Τι ψηριστική, τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Κινητά, κάμερες, αυτά. Ό,τι α, όπως πάνε στα εστιατόρια και θέλουν τους ταβερνιάριδες, ναι. Πάνε σε άλλη χώρα. Σε άλλη χώρα. Περνάνε από αυτή τη χώρα. Ναι. Στο γυρίσμο, καταγράφηκε όλοι του. Του σταματάνε. Ναι. Βγαίνει ένα χαρτί. Ναι. Και. 13.200. Μάλιστα. Τα λεφτά ορίστηκε απόδειξη. Να έχετε και εγγύηση αυτά που πήρατε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν του κατηγορήσανε για κλοπή. Ναι, τα πληρώ. Μα μου σου του. 13.200 τώρα. Τα έχετε. Και δεν είδαμε ότι κλέψατε. Τώρα, άμα γινόταν εδώ, τι θα γινόταν. Πρόσεχε. Δική χώρο. Δεν ήτανε. 13.200 τώρα, λέει. Σκάστε. Τα σκάσανε. Τα σκάσανε. Τα σκάσανε. Άρα και είναι άνθρωποι εδώ είμαστε ζώα, μάλιστα. Θέλω να σου πω να ότι όταν θέλουν, ξέρω εγώ που ζω, όταν θέλουν να υπάρχει εφαρμογή νόμων, υπάρχει. Μπράβο, Γρηγόρη. Τελειώσαμε. Ναι. Πάει, τέλειωσε. Ας εφαρμόσουν λοιπόν τους νόμους. Μήρε, Γρηγόρη. Και όπως ξαφνικά. Πιάσαμε, Γρηγόρη. Τελείωσε. Όπως ξαφνικά βλέπεις να κόβουν αποδείξεις, αν και είναι άχρηστες οι αποδείξεις, όπως έχει γίνει το πράγμα. Γιατί για άλλους λόγους και κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Το πλατιάζει, Γρηγόρη. Ανηφόρανε, βέβαια. Τελείωσε το θέμα. Αν θέλουν, ναι. Το λύγουν. Τελείωσε. Πάει. Εσύ λες ότι πρέπει να το λύσει το κράτος. Ναι, το κράτος. Και όχι οι εταιρείες. Όχι οι εταιρείες, ναι.
Γιατί όχι εταιρείε, φοβάσαι κάτι? Όχι, δεν φοβάμαι κάτι, γιατί η εταιρεία τι δουλειά έχει? Το κράτος αναλαμβάνει το ποδόσφαιρο. Το κράτος πληρώνουμε 6,5 εκατομμύρια τον Άρη, 10 τον Παναθηναϊκό. Τις άλλες πληρώσαμε του ΠΑΟΚ τα χρέη από 11 πέρα. Αν προσέχανε. Ναι. Του Ολυμπιακού τα πληρώσαμε 1 ευρώ κάθε πολίτης υπό Μητσοτάκης. Εμείς τα πληρώνουμε. Άρα το κράτος. Από 50 δραχμές είχε πει. 50 δραχμές. 50 δραχμές στον Ολυμπιακό. Και δεν είχε πει Μητσοτάκη. Υπουργός τι είχε πει. Ναι, τον Άρη. Εδώ, τώρα 44 του ΠΑΟΚ τα 50 εκατομμύρια τα κάναν 10. Τα παγώσαν, τα βάλαν στην κατάψυξη και του λοιπού και του λοιπού και του λοιπού. Έληξε το θέμα. Άλλο για την Ηρακλή. Και εταιριών έχουν γίνει αυτό. Για την ομαδάρα σου το πούμε τίποτα. Βεβαίως. Ανακοινώνω την πρόσκληση Βοσνιάδη. Την πρόσκληση. Πρόσληψη. Είπε στην εκπομπή μα σήμερα θα έχει την πρόσκληση. Την ανακοινώνω. Πού είναι, δεν την ανακοινώνω. Την ανακοινώνω επίσης. Εσύ την ανακοινώνω. Εγώ την ανακοινώνω. Γραφείο τύπου είσαι εσύ. Όχι. Ο Τσαλτίδη του Ηρακλή. Όχι. Ήμουν από δεκάτο στον Ηρακλή. Γι' αυτό σε ρωτάω. Ανακοινώνω ότι ο Βοσνιάδη ο Αλέκο είναι επίσημα πλέον προπονητή του Ηρακλή. Αυτό προχθέσαμε το έλεγε στην Ανίδηση. Σήμερα είναι παγιατή. Μετά πέσω ότι είναι παγιατή. Εσύ τι είδε. Τώρα είσαι ικανό να, να πα στο σπίτι, να πει τη Μάγδα, έβγαλα είδηση ότι θα έρθει ο Βοσνιάδη στο Ηρακλή. Μπράβο, Γρηγόρη, θα σου πει η Μάγδα, σου κάνω ένα στιβάδο. Ενώ την είδηση τη βγάλανε οι ρεπόρτερ. Ρε Γρηγόρη. Ρε τι Γρηγόρη. Το ακούσαμε και μα αυτό. Μα τι είναι αυτό ο Γρηγόρη, ρε. Το έχω ρεπορτάζ. Το ακούσαμε και αυτό. Ο ραπ ξέρει και ναι. Απονύχτε και μπουζούκια. Μπράβο. Ναι. Δεν δούλευε εγώ. Γεια σου, ρε Ξόνιαρη. Ο Ξόνιαρη τι είναι ο Ξόνιαρη. Αν πατήσει ξονή, πώ ξέρει να μπουζούκια. Τι είναι ο Ξόνιαρη, δηλαδή επειδή έχει ξοδέψει ουίσκι στα μπουζούκια. Εγώ δούλευα σε μπουζουξίδικο. Συνοδό Ιταλίας. Χρόνια δούλευα. Ο Δημήτρης είναι αδερφός, όχι φίλος. Με τι αδερφός είναι, άμα το ζητήσει 30 ευρώ θα σε πει δεν έχω. Τι αδερφός είναι. Τι αδερφός είναι. Τι αδερφός είναι. Δεν θέλει να έρθει. Άμα σου ζητήσει. Δεν θέλει να έρθει. Γιατί. Και το ξέρουν όλοι οι καλοί σου φίλοι. Πολύ καλά φίλοι. Δεν θέλει να έρθει. Εγώ καραμπίνα δεν έχω στο απορμπαγκάζ δηλαδή. Σα θεία με δίρια. Δεν θα προλάβει. Δεν θα προλάβει. Είναι ο Ζιουζίτσο αυτό. Δεν θα προλάβει. Είναι από του πιο παλιού. Ναι. Από τα καλύτερα παιδιά. Τι λέει, παιδιά. Σκοτό φίλο σου, και αυτό. Πόσα εμφράγματα έχει πάθει αυτό τόσο παλιό που είναι. Ούτε ένα. Μπράβο, ρε. Φίτρες είναι. Αυτό είναι ήρωα, φίλε, για πολλού λόγου. Τι έκανε κινητή. Όταν δεν ξέρει. Είναι τι ήρωα, δεν το ξέρει. Πει στην Παλάστα, μην μιλά για κάποιον που δεν ξέρει. Μπράβο, παράτα με κοιμωτικά. Μην μιλά για άνθρωπο που δεν ξέρει. Ούτε πασοξή. Άντε, τόπο φίλο σου τώρα. Άμα σου ζητήσει 30 ευρώ να το δώσει. Το τι κάνω μαζί του είναι άλλη ιστορία. Είναι ωραίο φίλο. Αλλά γελάει, γέλα. Πρώτη φορά μου στέλνει μήνυμα έτσι. Ξέρει πολύ καλή μπάλα, ειδικά για Αγγλία. Ξέρει Αγγλία μπάλα, ναι. Πάρα πολύ, νιώθει όσο κανεί. Είναι ήρωα και του 21, ναι. Τι έκανε. Έσωσε καμιά γυναίκα από πνιγμό, τι έκανε δηλαδή. Πήγε στο όρος και. Τι έκανε και είναι ήρωας. Την πράξη πες μας για να καταλάβουμε δηλαδή τι έκανε. Γιατί πρέπει να βγάλω προσωπικά. Μα είπες ήρωας ήταν αυτός. Σου μην μιλάς και μην εκφράσεις έτσι γιατί δεν το ξέρεις. Σιγά, κλάψαμε. Σιγά. Τρέμουμε. Αλλά γελούσε που μιλάς τώρα για νύχτα και μπουζουξίδικο. Πόσα χρόνια δούλευα. Εσύ σε μένα. Πόσα χρόνια σου δούλευα σε μπουζουξίδικο. Αυτός δουλεύει 30 χρόνια. Εγώ δούλευα 25. Τι δουλεύει. 30 χρόνια δουλεύει. Ναι, περιουσία έκανε από τα μπουζούκια τι έκανε. Τι είσαι φορεία είσαι. Τι έκανε μόνο 30 χρόνια τα λουλούδια μοίραζε τώρα αυτό. Δεν μοίραζε λουλούδια. Τι έκανε, την πόρτα καθόταν. Άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά. Πόρτα ναι. Ήταν. Ναι. Πόρτα ήταν. Ναι. Ευλάκα ήταν. Άμα κάθεσαι πόρτα, 2 μέτρα άμα είσαι 3 μέτρα και κάθεσαι για 30 ευρώ βλάκα είσαι. Άμα το πω και ξέρει για πόρτα. Έλα βρε τώρα. Και πόρτα ήταν. Είσαι. Και έχει καλά να κάθεται πόρτα να είναι έξι μπρο δηλαδή. Επιστήμονα. Πόρτα έκανε λέει. Τι κουφώματα έκανε στην πόρτα. Όταν έκανε πόρτα. Όταν θα σε κάνει τι να με κάνει, κοιτάτε, τελείωνε εκεί. Για την ομάδα σου, θα μα πει τίποτα. Σου λέω. Ήρθε ο Βοσνιάδη, σου λέω. Το είπε ο ρεπόρτερ πριν δύο μέρες, το λες εσύ για δικό σου. Δεν πειράζει, συνεχίζω εγώ τώρα. Οπότε τι θα γίνει. Μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Θα μπουν τα λεφτά από τον Τον Πάπα. Κάποιο από του δύο θα έχει καταθέσει τα λεφτά που χρειάζεται. Είπε ο Τον Πάπα θα είναι. Διαφήμιση, ναι. Εγώ λέω προτιμάω τον Τον Πάπα. Α, τον Πάπα τον προτιμάω. Λέω προτιμάω. Γιατί είναι γουρνομούρη σαν και εσένα. Προτιμάω. Και... ίδια τα μούτρα σα είναι. Πάτε κάνει εστιατόριο. Πριν παραγγείλετε, θα σα φέρει μια μπριζόλα 12 κιλά. Ο εστιατόριο. Με αυτά τα μούτρα που έχετε. Εσύ και ο Τον Πάπα. Κατάλαβε. Εσύ προτιμά τον Τον Πάπα. Μάλιστα. Ένα από του δύο θα έχω το δικαίωμα να προτιμάω. Υπάρχει περίπτωση Γρηγόρη να μην βάλει κανένα τα λεφτά. Λέγω τώρα. Σε αυτή τη ζωή φυσικά. Ναι, δηλαδή παίρνει όλε τι παραμέτρου. Λέγω είδηση. Ότι ο Τον Πάπα. Μετά με λε ένα από του δύο. Δεν... και μεθαύριο θα με πει. Ποια είναι η είδηση. Ότι ο Τον Πάπα θα βάλει την Παρασκευή τα λεφτά. Είπα εγώ, Τον Πάπα. Είπα ότι μέχρι την Παρασκευή θα μπουν τα λεφτά. Πόσα λεφτά θα μπουν. Με λε ποιον προτιμά. Όχι, και... ποιο θα τα βάλει. Είπα, δεν είναι. Και σου λέω θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε. Πότε λοιπόν. Όταν μπουν θα το μάθουμε. Εγώ θέλω τώρα να μου το πει. Εάν δεν μπουν, πώ το πω τώρα. Το θέμα είναι το ρεπορτάζ να τρέξει. Το θέμα είναι να μπουν. Ναι. Εντάξει. Και τότε να κάνω διαφήμιση σε αυτόν που τα έβαλε. Εγώ στον πριν ύπρο, γιατί να τον κάνω. Εγώ στον ύπνο μου πάντως που βλέπω διάφορα όνειρα είναι ότι δεν πήγαν τα λεφτά. Αν δεν μπουν θα τα ακούσουν. Ναι.
Τι άμα δεν μπορεί να τα ακούσει. Γιατί να κάνω διαφήμιση σε κάποιον. Τον άλλο πώς το λένε. Τον Πάπα είναι άλλο. Άλλος πώς το λένε. Σορούρ. Σορούρ. Ναι. Τι Σορούρ δηλαδή. Από πού είναι αυτός. Από την Αίγυπτο. Αιγύπτιος είναι. Ναι. Σορούρ. Ναι. Και θα βάλει 300.000 στον Ηρακλείο Σορούρ. Μάλιστα. Γιατί παράξουν. Και ο Τον Πάπα 300. Επιχειρηματίας. Και πώς θα τα πάρει πίσω. Δηλαδή. Τι επιχειρηματίας να αυτοί. Πώς θα μας τα στήσουν. Έχεις ελέγξεις. Άμα στήσουν ο Μυροφορίδης με τον άλλο καναμά και τα πάρουν. Στείνουν παιχνίδια ο Μυροφορίδης με τον άλλο. Άμα θέλει γιατί δεν μπορεί να στήσει. Άμα θέλει. Όλο δεν στείνει. Άμα θέλει δεν στείνει. Οποιοδήποτε, άμα θέλει. Όχι, πρέπει για να στήσει, πρέπει να είσαι ικανό. Δεν μπορεί εσύ να στήσει παιχνίδι και εγώ, α πούμε, είμαστε ανίκανοι. Δεν μπορεί να πάμε να κλέψουμε την τράπεζα. Για να το κάνει, δηλαδή, πρέπει να είσαι και ικανό. Κοίταξε. Λέγε. Αν μπορεί να έτσι θα τα βγάλουμε τα λεφτά. Αν μπορεί να στήσει. Αυτά διαρκέ. Πόσε εισιτήρια διαρκέ έχει ο Ηρακλής. Δεν ξέρω. Δεν θέλει. Τι να λέω, πράγματα που δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τι να κάνω. Δηλαδή, τι. Θε κοροϊδία να πουλάμε. Όχι, τι. Θε κοροϊδία να πουλάμε. Όχι. Διάβαζα τα μηνύματα του κινητό σου. Ο Φανγκάλ είναι, έδια, κομμουνιστή. Κομμουνιστή, το βλέπω. Έχασε κάποια τηλεοπτική ραδιοφωνική εκπομπή και θε να την ακούσει τώρα από το.gr. Ο κομμουνιστή. Καλημέρα, Ράμπ, για να πάμε στο γήπεδο του Ηρακλή πρέπει να έχει αστυνομία γύρω από το γήπεδο γιατί θα έχουμε κανένα θύμα. Ποιο το λε. Τι ομάδα είναι αυτό. Γιώργο Γκρικόρ, φίλη στο Facebook. Ξέρω εγώ, εντάξει, λένε διάφορα. Έγινε τίποτα. Ε? Άρης Λάρισα. Όχι, αφού ήταν φιλαράκια οι Αργιανοί με τους. Εντάξει, οι Αργιανοί. Κυλήσαν όλα μια γάρα. Ο Άρης με τον Ηρακλή βλέπω οπαδικά είναι καλά. Δεν θα μπορούσαν όλη η πόλη να είναι. Όχι. Καλά. Τι θα γίνει εδώ, ταινία της Φίνος Φίλιπ θα γίνει. Δηλαδή, οι Αθηναίοι που είναι καλά είναι χαζοί. Τι Αθηναίοι είναι καλά, άλλος πέταξε τη βολίδα στον άλλο τον φάει λάγον. Τι καλά είναι δηλαδή. Ο δεξιός. Και οι Αθηναίοι μεταξύ του, βλακίες μου λες. Ναι. Μάχη περιοχών ήταν. Δεν ήταν κομματικό το θέμα. Τι λέρε, παιδάκι. Το είπε ο Πανελλήνιος φίλος Πάου. Τι λες. Μάλιστα. Δεν το είπε ο σύνδεσμος. Ποιος τα είπε. Χτυπάει και ο τηλέφωνο του. Ποιος το είπε. Ποιος το είπε. Από κάτω, έχω ενημέρωση για αυτό το πράγμα. Έχει ενημέρωση από τον Πανελλήνιο. Μάλιστα. Να ξέρεις, έχουμε δουλειά. Ναι, έχουμε δουλειά. Ναι. Και στο Άρτη έχεις δουλειά, αλλά δεν γίνεται. Σταμάτα ρε Ρουφιάνε. Παρά ρε Ρουφιάνε. Γιατί. Ρε Ρουφιάνε. Ρουφιάνε. Εγώ είμαι ο Ρουφιάνος. Ρουφιάνε. Έρχεται ο Άσβερκος, πρόσεχε. Ο Άσβερκος έρχεται. Πρόσεχε. Ο γερός. Πρόσεχε. Ναι. Θα το μετανιώσεις. Λοιπόν. Να πω ότι η παιδική παράσταση Πειρατές και Πριγκίπισσες έρχεται στο Θέατρο Κήπου την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε ένα απρόβλεπτο παραμύθι γεμάτο χιούμορ από ήρωες των αγαπημένων μας παραμυθιών που θα διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους. Μπες στο goldmall.gr και πρόβλεπε το εισιτήριό σου στη χαμηλότερη τιμή από οπουδήποτε αλλού. Βρες αποκλειστικά εκδοτικά κουπόνια για θεατρικές παραστάσεις στο goldmall.gr. Πάω και το Σιμόνι δεν τον παίρνετε, ότι είναι αυτό, ρε, δεν τον συμπαθεί. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, καλησπέρα Γρηγόρη Κωστή. Θεωρητικά η ΑΕΚ με την είσοδο στους ομίλους αποκτά ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναν των άλλων ομάδων, καθώς και τα ποσά αυτά μπορούν να τα ανεβάσουν επίπεδο. Ο Κάβουρας όμως δεν φαίνεται να θέλει να τα επενδύσει στο έμψυχο δυναμικό, κάτι που μετριάζει την πολύ μεγάλη επιτυχία τους και σίγουρα πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ. Θα φανεί στο γήπεδο αυτό, φίλε. Μην βγάζει συμπεράσματα από πριν. Ράπ ένα σχόλιο για την εκπομπή σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο της πόλης εν ονόματι Μαρμίτα. Όταν μπει στο στούντιο, απαντήσει. Καλησπέρα Γρηγόρη, έχει μεγάλη διαφορά το να δίνεις ένα σημείο έτσι απλά για να το δώσεις από το να το δίνεις με γνώση, πίστη και σιγουριά όπως θες. Ρε φίλε, έχουμε εκτεθεί άπειρες φορές. Και οι νίκες είναι λιγότερες από τις ήττες. Έχουν ανοίξει οι βρεφονιπιακοί σταθμοί. Ευχαριστώ πολύ φίλε μου Κώστα. Εντάξει, ο Φελός γελάει. Μια αποκλειστική πληροφορία λέει. Άνοιξαν τα σχολεία πληροφορία λέει. Ο Δημήτρης ο Τσιόπουλος. Α δω τώρα. Τι μούτρα είναι αυτά τώρα, για να δω. Είναι από αυτούς που έχουν κάνει μήνυση. Δεν υπάρχει δε φίλε. Αποκλειστική πληροφορία. Ασχολείται με αυτό, με την αποκλειστικότητα της είδησης. Τι κατάλαβε δηλαδή από αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Ζουν ανάμεσά μας. Πάμε παρακάτω. Να βρω και τους υπόλοιπους. Ραπ και κόκκινε. Μην τα γράφετε ρε παιδιά με γλυκούς χαρακτήρες. Ο Χατσερίδη είναι τόσο αργός που ούτε στον Ηρακλή δεν θα έπαιζε. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα ταχύτητας. Η ευκολία στο να κάνει φάουλ. Καλησπέρα όσον αφορά την πολιτική και το ποδόσφαιρο, ο Ραπτούπλης έχει δίκιο. Το 80% της Τούμπας είναι χρυσαυγίτες. Επίσης δίκιο έχει και για το οπαδικό κοινό του Ηρακλή, το οποίο αποτελείται από αναρχικούς και κομμουνιστές στο μεγαλύτερο ποσοστό του Ηρακλής, αντιφά μπλοκ.
Φίλε μου, εγώ δεν πιστεύω στα πολιτικά και στους πολιτικούς γενικότερα. Αν κάποιος τώρα θέλει, δικαίωμά του. Παρακαλώ, φίλε, ψάξτε το ραδιόφωνο που είστε. Πάνε να μας κλέψουν το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο. Τη φωτογλίδα την έριξε ένας προβοκάτορας μέσα από το γήπεδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει και το βίντεο. Αν δεν μπορείτε να το βρείτε, πέστε μου να στο στείλω. Καλέ μου, φίλε. Προβοκάτορας να βρεθεί στην κερκίδα των οπαδών δεν γίνεται. Και ούτε άκουσα πουθενά από, από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να μιλάνε για προβοκάτσια. Γκέγκε, διάλειμμα. 89 είναι αυτό, θυμάμαι καλά. 89. Τι 89. Ή 89 ή 87. Τι 89 ή 87. I don't want your money, honey. Δεν θέλω τα λεφτά σου. Honey, money. Αγάπη μου, honey. Το μέλι είναι το honey. Αγάπη μου, το μέλι. Κάνε. I want your love. Θέλω την αγάπη σου. Ναι. Το 87 τα τραγουδούσα τα 7. Τα χορεύαμε. Χόρευες κιόλας. Όχι, εγώ έπαιζα για να χορεύουν οι υπόλοιποι. Ναι. Καρέκλα χορεύες, τι έκανε. Όχι, αυτό δεν είναι καρέκλα. Ροκαμπίλι είναι. Ροκαμπίλι. Ναι. Δώσε λίγο και λίγο ψιλοπάνκ έτσι. Μάνι χάνει. Χάνει μάνι. Χάνει τα μάνι. Χάνει το παιδί του. Και το παιδί την μάνα. Λοιπόν, σχολιάστε λίγο για ποιο λόγο στο site Super League στα ειστήρα που κόπηκαν στο Άρη ΑΕΛ γράφει 11.000. Μπήκα τζάμπα ή ήταν λιγότερο. Ήταν και τα διαρκείας μέσα. Μάλιστα. Εντάξει. Υπάρχει λογική εξήγηση αυτό το πλο. Δεν μπεκιαζόμαστε. Είτε με ειστήρα είτε με διαρκείας μπήκαν. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση. Εγώ ρώτησα. Γιατί εγώ έψαξα να βρω κουσούρι. Αλλά δεν μπόρεσα να βρω. Λέω να του βρω ένα κουσούρι με τα εισιτήρια, αλλά δεν μπόρεσα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Άσε ρε κόκκινη να φέρουμε κανένα φανελάκι να αλλάξει. Να μου φέρει, φίλε μου. Να μου φέρει να αλλάξω. Αφού είσαι τόσο καλό. Θα πάμε στον κόσμο. Αληθεύει ότι ο γιατρό του Φλόρου είναι ο ίδιο με του Παπαγεωργόπουλου. Με γιατρούκλαρο. Εξαιρετικό κύριο. Λοιπόν, πάμε σε κόμμο. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Ο Ροδίτη είναι, τι γίνεται. Καλώ το Ροδίτη. Θέλω να μεταφέρω δύο πραγματάκια από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ναι. Γιατί για το φορ. Πέρα... Για το φορ. Για το φορ. Ναι. Και ότι η συμφωνία με Παϊρότζη είναι οριστική και αμετάκλητη. Ναι. Θέλει να βρει και έναν τεχνοκράτη έτσι λίγο σε κοπή Φιλιππίδη, ξέρω εγώ. Τι έπαθε κοπή. Έπεσε κάτω ρε. Το γουίστο. Βγήκε το γουίστο στο τραπέζι. Πώς τον είπα στο καινούργιο ιδιοκτήτη Παναθηναϊκού. Ο Παϊρότζη. Σιγά ρε φίλε, θα βγει το πνεύμα. Θα με πεθάνεις. Θα με πεθάνεις. Σιγά ρε φίλε, θα είσαι στα ίσια Ροδίτη, το πιστεύεις. Εγώ σου λέω ότι διαβάζω στο ρεπορτάζ. Από ποια χώρα είναι. Παρουσιάστηκε. Σας, από ποια χώρα είναι αυτός. Ταϊλανδός είναι. Εμένα μου είπαν στα του Ντέι Λίσιο της Ταϊλάνδης ήταν να πούμε τη λιβεράς αυτός. Ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Στα του Ντέι Λίσιο λέει. Γρηγόρη, άκου κάτι. Ό,τι πει ο καπετάνιος αδερφέ. Γρηγόρη, μη γελάς, μη γελάς. Δεν γελάω φίλε. Την Παρασκευή ποιος θα τα πληρώσει τα δικά σου. Εμένα μου τα πληρώνει τουλάχιστον ο Καράφλας. Ο Καράφλας. Α, εδώ πάω πάσο. Καλά. Το σοβάρεψε το. Μη, μη γελάς πολύ. Έχεις δίκιο. Του σώσες το πνευμόνι τώρα. Γιατί δεν πρέπει να γελάτε. Του σώσες το πνευμόνι. Ο Ηρακλής αν είχε το ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτό το φετινό θα έπαιζε με τον Ιάλισο κάτω στη Ρόδο. Φίλε, επειδή... Η φανέλα είναι πολύ βαριά. Επειδή Γρηγόρη. Είσαι πολύ μικρούλης και δεν κατάλαβες. Όχι, αρχίζει. Άσε τώρα, εσύ. Είσαι εσύ πολύ μικρούλης οπαδικά για να μιλήσεις για μένα. Άντε πάλι τα δεν λέω κάτι. Λες γιατί γονιπετής παρακαλούσες να σε σώσουν. Γονιπετής έβαλε μια κυβέρνηση και σε έδωσε 5 εκατομμύρια ευρώ για να επιβιώσεις. Δεν ήμουν γονιπετής, το γονιπετής, γονιπετής, παρακαλούσες, παρακαλούσες να σε σώσει το ΠΑΚΟΚ. Το ΠΑΚΟΚ που το λένε ΣΦΥΡΙΖΑ, παρακαλούσες γονατιστός παίζοντας κλαρίνο και έλεγε στον Ιβάν. Σώσε με Ιβάν! Άστα αυτά σώσε με καταστρέφουμε! Σώσε με καταστρέφουμε! Σώσε με καταστρέφουμε! Σώσε με άστα εκεί πέρα ασχολήσου άμα είναι Σέρλο και Σέρλο Χόλμς! Άντα από εκεί τα γάρια! Με τι να ασχοληθώ! Με τι να ασχοληθώ! Με το Σέρλο Χόλμς! Σε κουσε είναι πολλά! Είναι δύο λέξεις είναι! Σέρλο Χόλμς! Όχι! Σέρλο Χόλμς! Τον έκανε η βασίλισσα της Αγγλίας! Άμα το κόψεις, αν το κόψεις το κάνεις όπως θέλεις! Έτσι! Σερ ήταν Σερ! Ήταν Άγγλος, ήταν ευγενής. Γόπινγκ λέγεται, όχι αντιγόπινγκ. Και τι θα αλλάξει ρε φίλε. Το ΠΑΟΚ
του ΠΑΟΚ δεν τα πλήρωσε Λαμόγιο Ραπτόπουλε. Οι προσαυξήσεις σβήστηκαν, το κανονικό χρέος πληρώθηκε. Άσε τη μέρα. Βρέα το παραμύθι τώρα. Κανονικά έπρεπε να δώσω το. Εγώ λέω ότι πληρώθηκαν κανονικά. Καμία προσαύξηση. Ήταν παγωμένα για 10 χρόνια. Ήτανε. Άρα παραμυθάκια. Πάμε κόσμο, ναι. Λοιπόν. Α, τι θα γίνει, πάμε. Θα πάρω. Α, το Facebook. Ναι. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλησπέρα σα. Καλά. Έλα. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του κυρίου Μελισσανίδη? Πολλά είναι. Ότι δεν σε έπληξε στη λίμνη. Όποιο αναφέρεται στην ΑΕ, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι site. Ναι. Πάει σαν τρελό. Ναι. Είναι η πρωταθλήτρια. Από αυτό περιμένουμε. Τον FM, ναι. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ναι. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει η ΑΕΚ και ζούμε και βγάζουμε το ψωμάκι μας. Λοιπόν, δεύτερο. Δεν μιλάει. Εύλογα ο κύριος Σαββίδης. Καλεί τον κύριο Μίχελ. Ναι. Έλα εδώ ρε παιδί μου, έλα εδώ. Εσένα ναι. Σου δίνω ένα σκασμό λεφτά, έλα εδώ που λέω. Ναι. Έλα εδώ ρε Κωνσταντινίδη, Γεωργιάδη, ελάτε εδώ. Πόσα λεφτά βάζω εγώ το χρόνο. Τι πάθετε έχω. Πρόεδρε 65 εκατομμύρια. Αυτό τι πάθετε, 30. Πόσα λεφτά είπε δύο εγώ γενικά εκτός του μπάτζετ, 50 εκατομμύρια. Αυτός, 1 εκατομμύριο. Πώς γίνεται αυτό, θα τα έχει όλα και εγώ να έχω μόνο ένα κυπελάκι. Δεύτερη ερώτηση. Πριν ρωτήσεις, να ρωτήσω κάτι εγώ. Αν μου επιτρέπεις. Σου επιτρέπει. Λοιπόν, ο Χουντίνη κάνει διάφορα μαγικά. Ναι. Και βρίσκει πάντα λύσεις. Η ομάδα που έχει φτιάξει φέτος και δίνει ότι είναι πάρα πολύ καλή. Τη στιγμή που ο γείτονάς του, ο παραδιπλανός, πετάει ένα σκασμό εκατομμύρια και φέρνει μια όρθια κολόνα για στόπερ με όσο κάνει όλος ο Άρης. Γιατί, να το, γιατί να το πάω τόσο μακριά, ρωτάω. Ο ένας δεν ξέρει τι έχει και ένα στρατό από υπαλλήλους οι οποίοι το συμβουλεύουν και ο άλλος μόνος του ο Χουντίνη, αυτός ο οποίος λένε ότι έχει παλέτες και δεν έχει λεφτά. Και την ερώτησή σου δεν την άκουσα ακόμη. Ότι υπάρχει καλύτερος για τον Μελισσανίδη. Εγώ σήμερα λέω καλή κουβέντα για, αυτό, για το Χουντίνη. Με αυτό και το λέω το εξής. Λέει ο Σαββίδης ο Μίχελ. Εγώ πληρώνω το λέω με 600.000 και αυτός έχει το πακάκι με 120.000 και με ξεφτιλίζει. Εγώ παίρνω ένα 200 τον Χαντερίδη και αυτός με 300.000 παίρνει τον οικονόμο και με ξεφτιλίζει πάλι. Άρα μήπως εγώ κάτι δεν κάνω σωστά. Μήπως οι βαλίτες με τα 100 δολάρια που έφερα από τη Ρωσία τα φάγατε όλα και τώρα πρέπει να φέρω άλλα. Δεν έχουν δολάρια στη Ρωσία, ρε. Μεταφορικά το λέει, ρε παιδί μου. Με δολάρια. Μεταφορικά φυσικά. Εννοείται μεταφορικά. Δηλαδή κάτι δεν γίνεται σωστά, σου λέει ο κύριος Σαββίδης εδώ. Πολύ εύλογα ο άνθρωπος αναρωτιέται. Τι μου συμβαίνει εμένα. Γιατί εγώ ρίχνω όλα αυτά τα χρήματα και παίρνω μόνο ένα κύπελο. Και αυτός παίρνει πρωτάθλημα, παίζει τα βιορσλή, κάνει γηπεδάρα, αγοράζει προπονητικά κέντρα, τα κάνει δωρεά στην ομάδα του. Όχι, δεν κάνω σωστά εγώ. Δεν κάνει γηπεδάρα, σου κάναν δωρεά γηπεδάρα. Κάνεις λάθος, η υπογειοποίηση, τα 20 εκατομμύρια είναι έργο της περιφέρειας και δεν έχουν να κάνουν με το γήπεδο. Το παπά το πλάσαν όλοι σε μένα. Κοπα, δεν μου λες, μήπως πήρες και άλλα. Μήπως πήρες και άλλα. Μήπως πήρες και άλλα 20 Πασόκε. Μήπως πήρες και άλλα 20 Αφανταφόρετου λεβέντια. Δεν μου αρέσει πολύ λουλού από την Καστοριά. Βρε πρασινό κάποια. Ρε πρασινό. Εγώ είμαι καμένος, είσαι καημένος. Άφα να βαντάρεις τον Λεβέντη και να πήρες άλλα 20. Και μένεις δίπλα στο Βενιζέλο. Πήρες άλλα 25 για το κήπεδο, ναι ή όχι. Τέσσερα ταβλό μόνο εσύ μπορείς να το φέξεις. Πήρες άλλα 25, ναι ή όχι. Άλλα 50 θα πάρω γιατί είμαι μάγκας ρε φίλε, είμαι Μελισσανίδης. Να το παραδέχεσαι, να μην μου πουλάς εμένα τρέλα. Το καταλαβαίνει το μυαλό σου. Μια βουτιά στη λίμνη, μια βουτιά στη λίμνη κάνε. Υπομονή άλλα 10 χρόνια. Υπομονή. Εγώ επιστρέφω φέτος, μη στεναχωριές. Πού να επιστρέψεις, μόνο αν το θέλει ο κύριος Μελισσανίδης θα επιστρέψεις. Ποιος να θέλει. Μόνο αν το θέλει ο κύριος Μελισσανίδης, θα πάρεις άδεια. Ένα τηλέφωνο είσαι, γεια. Όπως πήρα και οι φίλοι μας οι Αλιανοί. Ένα τηλέφωνο είσαι, γεια. Πάμε. Ναι. Μάλιστα, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αχ, το κορίτσι μου. Την Τίνε Βλαδιπόδεμη, τι κάνετε. Γεια σου, τους Νταμπάνα. Έλα. Σας παίρνω με σοπέλα, καθώς μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας. Είμαστε στις διακοπές με το κότερο. Καλά. Πήγαμε εκεί να κάνουμε τα ντύλια μας. Τα ντύλια. Αν δεν γίνανε ακόμα. Τώρα, τα μοντάρουμε, ξέρεις. Για πες λοιπόν.
Για πες λοιπόν για τον Χουντίνη, τον οποίο κατηγορούσες και πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω να διαφωνήσω με τον Γρηγόρη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και δεν είναι μεμπτό, άμα κάποιος είναι γονιπετής. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ο λόγος που τα παιδιά παίζουν τόσο ωραία είναι γιατί στην προετοιμασία ήμουν μαζί τους και τα γόνατά μου κοκκίνησαν. Δεν βρίσκω κάτι μεμπτό, πρέπει να τα ανεβάζουμε τα παιδιά. Δεν φοράς επικονατίδες. Ορίστε. Δεν φοράς επικονατίδες. Όχι, καλέ, αφού το ρίσιο δεν έχει. Στο προκείμενο για τον Τωτό, για τον Τωτό που έβρισε τον Τωτό με τον Πορσεϊκό, λέγε τώρα. Απολογίζω. Περιμένουνε, οι νεοσουπεράδες περιμένουν την απολογία σου. Είναι δυνατόν εγώ να βρίσω το δικό μου, πάτε καλά. Ο άνθρωπος είναι μάγος. Εδώ κατάφερε να βγει με τον Κώστα για φτάρι και πλήρωσε ο Κώστας. Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Ο άνθρωπος είναι μάγος, είναι Κόπερφιλ. Έφαγε και τον Κώστα. Λέγε. Εδώ φαντάσου μου έχει βάλει η ρήτρα στο συμβόλαιο ότι σε κάθε νίκη της ομάδας πρέπει να περνάω από τον καθένα ξεχωριστά και αυτά τα παιδιά παίρνουν νίκες. Άμα δεν ήμουν εγώ να θυσιάζω το κορμί μου και την ομάδα, ποιος θα το έκανε. Καλά που το λες, γιατί όταν είπα εγώ ότι είναι όλοι εγχειρισμένοι, με κράζανε. Ναι, για. Εγώ τώρα και μετά από κάθε νίκη πρέπει να περνάω από 15 διαφορετικά σπίτια. Χώρια που το Πάκου είναι και στη Βέρεια και πρέπει να κάνω ένα ταξίδι πήγαινε για μια Έλα. Χαρά στο κουράγιο σου, κοπέλα μου. Θυσία για την ομάδα, χαλή να γίνω να με πατήσετε. Δεν μου λες, με τη φαλακρή Τζοτζόμπα δίπλα μου. Δοδόμπα. Τζοτζόμπα. Με τόσες κατάρες που ρίχνει και λέει χι ο Άρης ή τα ο Άρης. Λες να το σηκώσει στο τέλος. Α, τώρα θα το κερδίσει το Λεβαδιακό. Λες να το σηκώσει. Μου είπε ο Τωτός ότι θέλει να δει τον Κώστα ιδιαιτέρως στη Σουήτα. Λέει αν μπορεί να το βοηθήσει για κάτι 30 χαρτιά, λέει, από ένα μάξι που τάχνει. Κώστα, μπορείς. Άκουδο. Στο Άρης ΠΑΟΚ έχω κάνει πρόταση στο αφεντικό. Έξτρα λεφτά να κάνω εγώ την αναμετάδοση μαζί με τους ρεπόρτερ. Αλλά εγώ θα την κάνω. Εμένα πάλι στην απέξω με έχει. Ναι. Άμα έρθεις σε δημοσιογραφικά θα σε περιποιηθώ εγώ διότι. Πες μου, άμα κάνει διαφήμιση στο Μετρόπολης ότι το Άρης ΠΑΟΚ θα το αναμεταδώσει ο Κωστής Δραπτόπουλος. Πες μου, τι ακροαματικότητα θα πάρει. Ακροαματικότητα θα πάρει, αλλά θα πάρει σε κάτι ράμα την Αιγύπτου μας. Γεια σου Ντίνα Πλατιπόδα. Γεια σου Ντίνα Πλατιπόδα. Γεια σου. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Πολύ ψηλά είναι ρε εσύ, θα έρθεις να με κατεβάσεις ρε. Τι ψηφοφοβία έχεις. Γρηγορή. Έλα. Ψηλά είμαι ρε, πολύ ρε, ζαλίζομαι ρε. Ορίστε. Άρεστα. Αρχίσαν. Βλέπω από κάτω κάτι τέταρτους, πέμπτους, κάτι μια ομάδα από πει ξεκινάει το όνομά της. Ποια είναι αυτή. Παναθηναϊκός και μείον 6. Ναι, και μια άλλη, ναι, με μείον 6. Και Πανιόνιος, ναι, και Πανιόνιος. Α, και μια άλλη από πει. Και Πανετολικός. Μια πιάνεις ρεκόρ και εσένα, τα βρωμόγερας. Πώς τη λένε. Πόφι. Θα φέρεις το Χατσερίδη που είναι καλός στις οικοδομές να με κατεβάσει μετά. Θες να σε κατεβάσει ο Χατσερίδη. Μη σε βάλει κανένα κόρ. Στην Ουκρανία. Αν σε βάλει κανένα κόρ στο Κλειάν Σαουρίδης ο Χατσερίδη. Αυτός εκεί στην Ουκρανία έστεινε πετά αυτός. Ξέρεις πόσο θα πληρώνει να βάλει κόρ. Ρε γλώσσα βγάλανε. Ρε Πάρση έχουνε. Στο Κίεβο να πούμε γι' αυτά. Άμα θέλω να τον πάνε στην Καλαμαθιά. Βρε ένας ο Καμπάνης και ένας λέει. Και ένας λέει ο Καρυπίδης λένε βρε, ένας ο Καμπάνης λέει και ένας ο Καρυπίδης, έτσι λένε βρε. Όχι, καμία σχέση μιλάνε, άσε, τον Νικολάκη άστον. Και άλλοι λένε ο Μπάρλος, ο Λουκάς, ο ένας και άλλος ο Μελισσανίδης. Σαν δεν ντρέπονται που πάνε και βάζουνε οι αεξίδες στον Μπάρλο ίσα με τον Μελισσανίδη. Ναι. Τα αγάρια αεξίδες. Τι είπε ο αεξής, ότι με έδωσε άδεια για να ανέβω. Τι έγινε, τι. Με έδωσε άδεια είπε ο αεξής για να ανέβω, ο πρόεδρος του. Ναι. Ξέρεις θα τον κάνω φέτος, πες το να. Τι θα τον κάνεις. Ξέρεις θα τον κάνω. Τι θα τον κάνεις. Γιατί έχει μεσάνυχτα με ποιους έχω καλή σχέση. Μεσάνυχτα έχει. Με ποιους έχεις καλή σχέση. Δεν θα το πω έτσι για να σκάσεις. Ναι. Θα σε βάλω σε δύσκολα. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου. Θα το σκεφτείς και μετά. Λοιπόν 123. Θα σου απαντήσω χωρίς κανένα πρόβλημα. Κόκκινε πρώτα να ενημερώνεις και μετά να μιλάς. Oh. Το γήπεδο της ΑΕΚ γίνεται καθαρά με ιδιωτικά κεφάλαια. Ναι. Τα 20 εκατομμύρια που λες αφορούν την υπογειοποίηση τμήματος της περιοχής, ναι, και ένα δημόσιο έργο της περιφέρειας. Τέλεια και παύλα. Ναι. Α, εκεί σε καύλα θα πω. Και ζεις σε έναν άλλο κόσμο. Ναι. Θα σου πω, φίλε μου, τα 20 εκατομμύρια τα βάφτισε ως επιδότηση για αθλητικούς λόγους για την ΑΕΚ, πρώην περιφερειάρχης Αθηνών. Ναι, πες το. Προκειμένου να μην χαθούν τα χρήματα γιατί θα πηγαίνανε χαμένα. Ναι. Θα τα παίρνει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βάφτισε λοιπόν ΕΣΠΑ για αθλητική και τα έδωσε στην ΑΕΚ.
Αυτό έγινε. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Επί κυβέρνησης. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα αν αυτό. Ναι. Αφορά τα μπετά. Αφορά τα υπόγεια. Αφορά το πάρκινγκ. Εγώ λέω ότι ξεκίνησε το γήπεδο το οποίο είχε ένα κόστος κοντά στα 80 με 20 εκατομμύρια από εκεί. Αν εσύ πιστεύεις ότι ο τετραπέρατος Μελισανίδης ναι. θα πληρώσει από την τσέπη του για να το κάνει, ζει σε άλλο κόσμο. Εντάξει. Όπως ο Κόκαλης έκανε το Καραϊσκάκι και για 50 χρόνια είναι δικό του, κόρη να πληρώσει. Ναι. Εντάξει, το ίδιο κάνεις και εσύ. Με τη διαφορά ότι εκμεταλλεύεσαι και πολύ καλά κάνεις. Ναι. Και δεν το λέω για να σε πικάρω. Ναι. Το λέω για να ανοίγουν τα μάτια των υπολείπων. Ναι. Εντάξει. Όμορφα και όλα. Έγιναν μέχρι έτσι. Ο Πάοκ τη Νέα Τούμπα μπορεί να την κάνει. Έτσι όπως την κάνει ο Μελισανίδης. Η Νέα Τούμπα και οι Φαγάνες και το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου από κάτω. 123 πάμε. Σου απάντησα. Το αν εκτίθεμαι ή όχι, απέδειξε το μου. Πάμε. Σου είπα πότε θα πάρεις άδεια. Ναι. Πότε θα ξεκινήσουν τα έργα και ναι. πότε θα τελειώσει. Το πριν τα ακούσω από οπουδήποτε. Από το μυαλό μου τα έβγαλα. Πάμε ρε Κόκκινε. Ναι. Πάμε, έλα. Τα είπε. Ωραία τα είπε. Έλα. Φίλε. Έλα. Ναι. Έλα, λοιπόν, παρένθεση Γρηγόρη, καλοπέρα, τα κόντεψα να πνιγόταν, είπα Βαδαδόρο του Λεβέντη εκεί τώρα μέχρι το ποτήρι από το ψέματα χέρι. Είπε. Γιατί ψέματα είπε. Άμα μισό. Δεν ήταν ο Κόκκινος, ο Λεβέντης αυτός ο φελός. Γιατί εγώ ο Βλάκας, λοιπόν, εγώ ο Βλάκας. Χωρίς κέρδος. Εγώ, όχι, όχι, δεν το λέω χωρίς κέρδος. Ναι. Εγώ ο Βλάκας. Ναι. Έλα, δεν το λέω γι' αυτό. Έλα, όχι, όχι, συγγνώμη, καλά έκανες και το πες. Βλάκα. Και εγώ ο Βλάκας. Βλάκα. Στήριξα έναν άνθρωπο γιατί έτσι το αισθάνθηκα. Μπράβο. Και όταν το ρώτησαν δύο συνάδελφοι, τι έχετε να πείτε για την προπαγάνδα που γινότανε από συγκεκριμένο μέσα και εκπομπή, ξέρεις τι είπε, είναι καλοί άνθρωποι. Αυτός περίμενε ο Κόκκινος λεφτά. Όχι, δεν κατάλαβε. Α, κατάλαβε, κατάλαβε. Κατάλαβε, κατάλαβε. Κατάλαβε, κατάλαβε. Κατάλαβε, κατάλαβε. Κατάλαβε, κατάλαβε. Ξέρεις σημαίνει ότι... Ξέρεις σημαίνει ότι είναι καλοί άνθρωποι. Ναι. Ξέρεις σημαίνει ότι είναι καλός άνθρωπος. Με είπε μαλάκα. Μη. Λοιπόν. Καλέ, ο κύριος Ανδρώνης έβαλε εδώ τον Κόκκινο να συγκρατεί τον Ραπτόπουλο και ο Κόκκινος ο άνθρωπος του Παϊσίου έχει εκτραχυνθεί. Πήγε να βγάλει κανένα φράγκο από τον. Δεν πήγα να βγάλω. Από τον το Λεβέντη. Αν ήθελα... Και τον ξεγέλασε και ο Λεβέντης. Αν ήθελα να πάω να τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Εχθές, όλη η εκπομπή σας, πόσοι παοξίδες βγήκανε. Δύο. Σήμερα πόσοι βγήκανε. Πόσοι. Κανένας. Ωραία. Έχει αλλάξει μήπως το ψωμάκι που τρώτε. Όχι ρε παρακαλώ. Α, το αματαΐζει η ΑΕΚ, ναι. Και ο Άρης, λέει και λέει, Άρης και ΑΕΚ, ναι. Η τάση. Η βαριά βιομηχανία εκεί, ο παδό να βγει να καταδικάσει τον άλλον εκεί. Καλέ μου φίλε να σε ρωτήσω κάτι αλήθεια. Το Χρυσαυγίτη. Αλήθεια θέλω. Πέταξε στους κομμουνιστές την εσύ. Ό,τι και να ήταν. Εσύ πιστεύεις. Δεν με λες, όλοι βγαίνουν και λένε να καταδικαστεί, να μην ξαναμπεί στα γήπεδα, να τα απογορευτεί ίσως. Καμιά. Λοιπόν. Όταν τα έκανε ο πρόεδρος του αυτά όμως που έμπαινε με τα όπλα, τι έγινε, υπήρξε κάτι τέτοιο αντίστοιχο, γιατί αυτά βλέπουν οι οπαδοί και γιατί αυτά. Γιατί η τιμωρία κάνουν. Που είχε μικρή ήτανε. Γρηγόρη, το καταστατικό λέει απαγόρευση εφόρου ζωής είσοδος σε αθλητικούς χώρους. Καλά, εντάξει. Εντάξει τον φίλε, εφαρμόστε. Εδώ παπαχρόνης είναι έξω, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνετε, ρε φίλε. Εδώ ο άλλος. Μην ζητάτε να τιμωρηθεί ο παπαχρόνης είναι έξω. Εδώ ο Παπαγεωργόπουλος που κάνει 10 έλξεις. Επειδή αυτοί είναι όλοι έξω, μην ζητάτε να τιμωρηθεί για το παιδί. Γιατί στην Ελλάδα δεν τιμωρείται κανένα. Φίλε μου, η διαφορά μας ποια είναι. Ναι, κάτσε να μάθω. Ότι ο Γρηγόρης. Να σκοτώσει έξω βγαίνει σε ένα χρόνο. Ενώ όμως Παρασκευό που καλά λέει. Η διαφορά ποια είναι. Εγώ δεν είπα ποτέ κανένα παιδί να πάει φυλακή. Να το απαγορευτεί να ξαναπάει στο γήπεδο. Α, αυτή είναι η τιμωρία. Εντάξει. Και εσύ νομίζω ότι άμα δεν το φίλο του security απ' έξω από την 4 δεν θα το βάλει παράδειγμα. Ρε φίλε. Έλα, ρε παιδιά. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να μπει. Αν έχει. Ελλάδα, αν έχει. Όχι, λάθος κάνεις. Ό,τι θες κάνεις στην Ελλάδα. Όχι, δεν κάνεις ό,τι θες. Λάθος κάνεις. Αν έχεις λεφτά και καλό δικηγόρο κάνεις. Θα σου πω για τελευταία φορά ότι. Θα σου πω για. Οι μεγάλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Οι μικροί κάνουν ό,τι πρέπει. Γεια. Ό,τι πεις. Παρακαλώ, τι ό,τι πω εγώ. Ό,τι πεις. Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ξεκινάει από τις χώρες και πάει στους ανθρώπους. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς είστε. Έλα, ραπ, Χρήστος, πάω μέγα, ραπ, πηγαίνετε. Καλώς το να... καιρό έχω να σε ακούσω. Ναι, έχουμε μπλέξει λίγο εξεταστικές και Τάξει, δεν πειράζει. Έχει πέσει διάβασμα. Δεν πειράζει, λέει. Τι σχολείσαι. Λοιπόν, πληροφορική σπουδάζω. Ναι, λοιπόν, να πω λίγο για τον Αργόρη. Κανένας Παναθηναϊκός δεν θα ασχοληθεί μαζί σου και να μας προκαλείς. Θα μικρύνουμε κι άλλο την ομάδα μας αν το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, τώρα,
Αλλά θα σου δώσω κάτι, παίζεις πολύ καλές μουσικές. Σε αυτό δεν σου πάει κόντρα κανείς. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Συνομότησε όλη η Λίγκα για να μείνει στην κατηγορία. Αλήθεια. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά, κόκκινε εγώ. Όχι, ρωτάει. Ρωτάω κάτι. Όλο... Θέλω να απαντήσει ειλικρινά. Συνομότησε όλη η Λίγκα για να παραμείνει κατηγορία. Ωραία, και αν συνομότησε, τι έγινε. Όπως συνομότησε για να πέσει ο Ηρακλής. Okay. Αυτό θέλω να σου πει. Εγώ σου λέω την πραγματικότητα. Άκου τι θέλει, το παράπονο του σου λέει. Δεν είναι παράπονο. Είναι και παράπονο. Είναι το δίκαιο και το άδικο. Εσύ τι πιστεύεις. Επειδή τώρα εσύ ο Ιρτράβας, αφού λες ότι μας βοήθησες τώρα, έχω το δικαίωμα, έχω το δικαίωμα να εκφράζω την άποψή μου. Ωραία, πες την, μπράβο. Το λες κάθε μέρα. Την είπα, στο φίλο ο οποίος πριν χώθηκε, του χώθηκα. Ναι. Αν κάποιος είναι ευγενικά, θα απαντήσω ευγενικά. Σε σένα γιατί να του μιλήσω όπως μίλησες αυτόν. Δεν κατάλαβα το ίδιο. Ωραία. Εσύ πιστεύεις ότι εγώ προκαλώ για να βγουν Παναθηναϊκοί. Όχι. Δεν το έκανα για αυτό. Δεν ξέρω. Κάνω ό,τι θέλεις. Πάμε παρακάτω. Σου απαντάω. Θέλω να πω. Θέλω να πω άλλα. Ναι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, μας απογοητεύεις. Καλησπέρα σε όλη την Επιτροπή. Παρακολουθούμε καθημερινά τι κάνεις. Η Επιτροπή και η Μαρμίτα δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Δεν έκανες μεταγραφές. Δεν έχεις ασχοληθεί. Ναι. Το μόνο που ασχολείσαι είναι με τους χορηγούς για να τα παίρνεις. Ναι. Και η καινούργια εκπομπή που θα κάνεις που λες με τα replay, ναι, δουλειά του ποδαριού θα είναι και θα ασχοληθείς πάλι μόνο με τους χορηγούς για να βγάλεις λεφτά. Mm-hmm. Τι να κάνω, τι προτείνεις. Κάνε προετοιμασία, κάνε κινήσεις. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω από παντού κινήσεις. Ξεκινάνε καινούργιες εκπομπές ραδιοφωνικές. Και εσύ λες θα κάνω. Θέλουμε στούντιο, σωστούς σκηνοθέτες, καλό ήχο, ούτε μηνύματα δεν είχε εκεί η Μαρμίτα της Κυριακής, πλάκα μας κάνεις. Έχεις δίκιο. Άιντε, δεν πιάσεις δουλειά, έλα. Μπράβο σου, δουλειά. Όχι μπράβο σου, γιατί πρέπει να καταλαβαίνει ότι οι απαιτήσεις που δημιουργεί ο ίδιος ανεβαίνουν. Έτσι, έλα, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πήγα και εγώ να κάνω εκπομπή, μηνύματα δεν είχε. Το πήρες το μήνυμα από το αυτό. Τι να κάνω, ναι, να ξέρω ό,τι μπορώ να κάνω. Έχεις δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό. Το φανατικό κοινό, ένα λεπτό. Το οποίο σου λέει αυτό. Στάσου, ρε Γρηγόρη, έχει δίκιο το κοινό. Έχει δίκιο το οποίο σου λέει ότι οι απαιτήσεις ανεβαίνουν. Ωραία, να απαντήσω. Έχει δίκιο το κοινό. Έχει απαιτήσεις. Τα μέσα που δουλεύω δεν έχουν δυνατότητες. Μπορώ να τους πω την αλήθεια. Ανέβα σκαλοπάτι. Τι να κάνω. Ανέβα σκαλοπάτι. Εκεί μέχρι εκεί είμαστε. Δεν έχουμε μικρόφωνα, δεν έχουμε μηνύματα. Δεν ισχύει. Το γύρο που αν είναι ένα φτωχό κανάλι, ρε παιδιά, τι θέλετε να κάνουμε. Πάτε έξω από τον Α και πείτε πάρτε τον Ραπτόπουλο. Πάτε 5.000 άμε. Τι να σας κάνω τώρα δηλαδή. Να κάνω το σκηνοθέτη δεν είμαι. Λέγε κόκκινο. Τι για... να σου πω, δηλαδή ώρες. Το μόνο με πτώση. Πάει κάποιο εκπομπή, λέει δεν έχουν μηνύματα. Λέει ο διευθυντής της εταιρείας είναι λαγκαμάς. Πανέξυπνο. Τι να κάνω, ότι απάτω δύο. Πανέξυπνο μήνυμα. Να ακούσω. Ο 546 με δύο μήνυμα πραγματικά με εντυπωσιάζει. Τι είπε αυτός. Το μόνο με πτώση στον οπαδό πετάει φωτοβολίδες είναι ότι είναι πιόνι των παραγόντων και δεν ξέρει ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός. Ο οποίος είναι το σύστημα. Το σύστημα. Αλήθεια. Ο κουμπουνιστής είναι αυτός. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Ναι. Έτσι, αυτός με βρίζει. Αοριστολόγαρο. Με βρίζει συνεχώς. Καλά κάνει και για ποιο λόγο σε βρίζει. Έχει... Δεν με γουστάρει. Επιχείρημα έχει να σε βρει. Δεν με γουστάρει. Δεν είναι αυτό επιχείρημα. Πάρε άλλο έξυπνο μήνυμα. Λέγε. Πήρε Λαμία ένα ταλέντο από την Μίλαν, τον Μαστούρ. Μαστούρ. Όλος ο λαός του ΠΑΟΚ στηρίζει από την κίνηση και αγοράζει τη φανέλα του. Άντε ρε, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Υπενθυμίζω ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδης, ο οποίος μπορεί να βρει το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο. Μην ξεχνάς, όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Να πάμε στον κόσμο. Έξι γραμμές έχει. Όλες. Μήπως είναι καμιά πεσμένη. Να τις σηκώσουμε. Ναι. Πάμε. Σου έλεγα ότι είναι πεσμένη, αλλά είναι μεσημέρι. Πήρε η Ντίνα η πλατιπόδα εκεί πέρα. Ναι. Με επηρέασε. Σε επηρέασε. Έλα, φίλε, ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πού να ξεκινήσω τώρα. Έγινε ντόρος τώρα για τον κόσμο στο Καφτατζόγλου. Μένα και να είχε 5.000 κόσμο να κερδίζαμε δεν μένει. Αν και η εικόνα μιλάει από μόνη. Να είχε 5.000 κάθε Κυριακή στο Χαριλό και να κερδίζει ο Άρης. Δεν με νοιάζει. Και αφού λέγατε ότι πού είναι ο κόσμος στο Άρη και πού είναι ο κόσμος στο αποτέλεσμα μετά. Πώς θα έπαιρνε ένα φίλε τα 650 το τετράμινο άμα είχε 3 και 4.000. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Θα σου πω και κάτι άλλο. Ξέρεις τι θεαματικότητα πήρε η ΕΡΤ. Ξέρω ρε φίλε. Αυτό είναι που κράζεται ότι... Όλοι αυτοί με συγχωρείς. Οι τεμπέληδες, οι κομμουνιστές που είναι στην ΕΡΤ και δουλεύουν και βάζουν την εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη 40 χρόνια σύριαλ πριν και παίρνουν μισό τα 100.
πλάκα κάνεις, θα είχε ποτέ η ΕΡΤ τόση θεαματικότητα. Τώρα αν αυτοί στο διαφημιστικό τμήμα της ΕΡΤ είναι να πούμε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, που μπορεί να τα πάρουν πίσω τα λεφτά διπλά και τριπλά, δεν τους νοιάζει όμως γιατί θα πληρωθούν. Δεν είναι ιδιωτικός τομέας. Συνέχισε τώρα. Παίζει ρόλο, πώς δεν παίζει. Όλα παίζουν ρόλο. Ο Ηρακλής δηλαδή, ο Ατρόμητος δηλαδή μπορεί να πάρει τέτοιο συμβόλαιο. Δεν μπορεί να πάρει. Έχει πελατεία ο άλλος. Πώς θα το κάνουμε. Το ίδιο συμβόλαιο θα πάρει ο Ηρακλής. Δεν ξέρω τι κακά τα ψέματα από την δυναμική που έχει άρχισε. Έχει μια άλλη δυναμική. Τα τελευταία 4 χρόνια η ομάδα ήταν γάμα και βρε. Η ομάδα του Άρη με 4 χρόνια. Αλλά η δυναμική, υπάρχει δυναμική, πώς θα το κάνουμε. Λέτε το θέλουν κάποιοι, δεν το θέλουν. Υπάρχει δυναμική. Υπάρχει ένα σύνολο που ακολουθάει την ομάδα. Τώρα ποδοσφαιρικά η ομάδα δύο αγωνιστικές κέρδισε και κακά τα ψέματα δεν έχει φορτάρει. Δεν είναι στα καλύτερα του. Τι θες μωρέ τώρα, την τέλεια ομάδα ψάχνεις τώρα. Εσύ τώρα τόση ώρα σ' ακούω, αλλά μην το παραξηλώνεις. Κάτσε τώρα. Μια χαρά είναι η ομάδα. Δεν μας τρελαίνεις τώρα. Δεν το πάρω. Από το πουθενά, περίμενε ρε φίλε. Δημιουργήθηκε μια ομάδα από έναν άνθρωπο που εγώ τον έχω βαφτίσει Χουντίνη. Και αποδεικνύονται όλες οι μεταγραφές που έκανε ότι είναι λίρα κατά. Τώρα αν μιλήσεις. Εδώ ήρθε παίκτης από την Boca Juniors και ακόμα δεν τον είδαμε να παίζει. Ήρθε πέρσι από την Boca Juniors και κάθε στον πάγκο. Και θες τώρα λες. Και ακόμα δεν έδειξε, δηλαδή μη γινόμαστε ιερόσιμοι. Είναι πάντα. Ναι. Μη γινόμαστε ιερόσιμοι. Ναι. Η Ραπτόπουλη φιλοξενούμενη από πότε κάθε χρόνο, πόσο χρόνο έχει που λέει. Όχι, όχι, άστα να ρε, κόψον. Άντε αυτά εδώ τα καθοσπρεπικά εδώ πέρα. Βγάλετε τα αυτά τα καθοσπρεπικά. Λέγε ρε φίλε. Πόσα χρόνια πάνε για. Εμάς τώρα βγαίνουν και λένε, αν σηκώσετε κεφάλι και κάνετε. Η φιλοξενούμενη πόσα χρόνια πάνε για πρωτάθλημα. Που όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση λένε κάθε χρόνο. Κοίταξε, η ποδοσφαιρική γνώση του Καρυπίδη έναντι του Σαββίδη φαίνεται ότι ο ένας ξέρει μπάλα και ο άλλος δεν ξέρει. Κακά τα ψέματα. Άστορε φίλε, εγώ σε λέω τώρα για άμα πόσα χρόνια συνεχόμενα λένε ότι πάνε για πρωτάθλημα και από αυτά τα χρόνια ποιες χρονιές είχαν την ομάδα για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και πόσες χρονιές πήρανε πρωτάθλημα. Έχει τα τελευταία 8 χρόνια πάνε για πρωτάθλημα και δεν έχουν πάρει τίποτα. Πάμε, ωραίος, επόμενος, μάλιστα. Έλα, Αυγερινέ. Τι είναι ρε, πού είναι ο Κούτρης ρε, τον έφαγε να πούμε ο... Ο Τζιμίκας τον έφαγε ρε τον Κούτρη ρε. Εμείς από τα Πίτ ρε. Απ' τα Πίτ ερχόμαστε, έτσι έχουμε μνημόνιο, δεν είμαστε και εσάς, σαβέρτους. Έκανες πολύ καλή ομάδα φέτος. Κώστα. Έλα. Έτσι λέγατε και για το Ριβάλτο, θυμάσαι, ακόμα ο λαιμός στο Φαντζίδη πονάει από το πάρε δώσε με τον Καστίνη και τον Γιωβάνη, θυμάσαι που το λέγατε παππούλι ότι... Τώρα με συγχωρείς, πήγατε τόσος κόσμος να πάρετε τον γιαγιά του ρε που τον βρίζατε πριν από 12 χρόνια, πήγατε στο αεροδρόμιο. Μη με τρελαίνεις τώρα, ο Ριβάλτο 32 ήρθε. Ναι, ο Ριβάλτο είχε να παίξει 1,5-2 χρόνια μπάλα. 32 ήρθε όμως και μιλάμε για παίκτη παγκοσμίου. Άκουσε με λίγο να σου πω, γιατί δεν τα ξέρεις καλά, ο Ριβάλτο είχε δοθεί δανεικός στη Βραζιλία. Ήταν χωρίς ομάδα 1,5 χρόνο. Δεν έχει καμιά σχέση. Ο άλλος έπαιζε πέρσι. Δεν έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια, αλλά τον έβαζαν. Έπαιζε. Ναι, πεντάλεπτα. Πεντάλεπτα. Δεν ήταν ενεργός. Πεντάλεπτα. Ναι. Πεντάλεπτα έπαιζε πέρσι. Ναι. Πήγε στον Αλβανό. Κώστα, σένα μιλάω ρε. Ναι, ρε, σ' ακούω. Πήγε στον Αλβανό το φως εκεί και έφαγε σουβλάκια. Πήγες και στον άλλο τον πρόεδρο. Στον Αλβανό, ο Αλβανός είχε μεγάλο εστιατόριο, πολύ ωραίο. Αυτός φίλε έχει το πιο ωραίο σουβλάκι στον πλανήτη Γη για να ξέρεις. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Κατάλαβες. Ο Μπεφ έχει το καλύτερο σουβλάκι στον πλανήτη Γη. Δεν σου λέω πλακίες. Τώρα όποιος έχει πάει εκεί πέρα δεν υπάρχουν. Και κέντρο Παναθηναϊκών εκεί. Ποιος? Όχι ρε, τι λες τώρα ρε. Αυγερινέ. Για 6 μήνες. Για ώρα εκεί πέρα και ξέρεις τώρα. Εγώ μεγάλος αυτάνω πετράλωνα. Για 6 μήνες πήγε στην Κουρζέιρο ο Ριβάλτο. Πώς το λένε Κώστα. Ο άλλος ο Φαμπούτης εκεί πέρα κάνει τον πρόεδρο, κάνει προετοιμασία τα πετράλωνα και τους κερνάει από το σουβλάκι από το... Είναι πρόεδρος τα πετράλωνα ο Γιώργιου. Τι πρόεδρος ρε. Κάθε εκεί πέρα τον βλέπω τα βράδια. Τους μαζεύει όλους εκεί πέρα και τους εξηγεί, τους λέει ιστορίες να πούμε. Πρόεδρος. Τα λεφτά ποιος θα βάλει στην ομάδα. Δεν έχει σημασία. Ο πρόεδρος είναι πρόεδρος. Πρόεδρος είναι πρόεδρος. Ναι. Για πες τώρα, πρωτάθλημα θα πάρετε. Θα πάρουν φέτος. Εμείς τι να πάρουμε. Άκου να δεις. Εμείς σίγουρα δεν θα πάρουμε. Θα πάρει ο Ζου. Ο Ζου Ρέντιο. Από το Δεκέμβριο θα το πάρει ο Μαρινάκης. Κι ας είμαστε τα πεις που λες κι εσύ. Για να δούμε. Και ακόμα δεν έχουν πει τα χάφ, έτσι. Για να δούμε.
Τι να δούμε, δεν λες κάτι τώρα, έλεγες αυτά. Πίστα κάτι στην άκρη, έχεις πληροφορίες, δεν μας λες τίποτα τώρα. Εντάξει, φορ δεν πήρες, φορ. Πώς δεν έχεις πάρει, το ψηλό που πήρε τι είναι. Το Χασάν, το Χασάν. Αμυντικό χάφι είναι ο ψηλός. Χασάν. Ο ψηλός ο Χασάν θα σας τεινάξει. Θα αλανιάσει όλα τα δίχτυα. Πιο καλός από τον αυτό που βάζετε είναι πάντως. Γιατί δεν σ' αρέσει ο Χασάν. Ο Χασάν μ' άρεσε πιο πολύ από τον άλλον. Ο άλλος είναι περιφερειακός, δεν είναι σεντερφόρ. Πολύ απ' έξω, πολύ πασούλα, πολύ πλαγιάζει, αλλά ναι. Όταν το πήραμε τον Γκερέρο, έλεγες πήρε ο Ολυμπιακός μια παλτουδιά, έλεγες και τέτοια ο άνθρωπος ξέρει 100 κιλά μπάλα. Όχι, ο Χασάν είναι καλύτερος. Επόμενος. Επόμενος. Ναι. Εντάξει. Γεια σου, Κωθή. Γεια σου, Βίλε. Ναι. Είπαμε, γεια. Πάμε επόμενος. Πάμε επόμενος. Έλα, Βίλε. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Δύο ρωτήσεις θέλω να κάνω, ρε παιδιά, γιατί έχει βγει η ψήρα στο Γιακά. Για πες μου, ρε Κώστα. Ναι. Ποια ομάδα από την Αθήνα, από την πρωτεύουσα, έριξε και την ομάδα της Γάμα Εθνική, για να μην πληρώσει χρέη? Η κυρία ΑΕΚ. Ντροπή, λοιπόν, για την κυρία ΑΕΚ. Ποια, με τα κίτρινα, ποια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη μπήκε στα άρθρα και έριξε τις ομάδες τους και παίζανε στα χωριά, στο κοκκινό χωμά από εδώ και από εκεί, άλλο. Ο Άρης. Ντροπή λοιπόν της Θεσσαλονίκης. Βρε Αριάννε καημένε, που βγαίνεις τώρα είσαι ψηλά. Είσαι πρώτος για καμιά εβδομάδα και μετά θα κοιτάς πάλι με χιάλια. Άρα μην μιλάς καλύτερα. Ο Αριανός και ο Αξής την πλέρωσαν, πήγαν στη Γάμα Εθνική. Ωραία, και τι σημαίνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ παρότι είναι σε διαταπαγωμένα, τα πλήρωσε. Εσύ... Πάλι πλήρωσε 10 χαρτιά, έτσι. Εσύ πλήρωσες 10 χαρτιά, αντί για 60. Πλήρωσα, ρε φίλε, 10 ναι. Χαρτιά. Τα... Είναι λίγο τα 10 χαρτιά, χαρτουλάκια. Τα 50 σβήστηκαν. Για άλλο, τα 50 σβήστηκαν, οι προσαρτησίες σβήστηκαν, ρε. Πλήρωσε όμως. Ο Ηρακλής, ο ερασιτέχνης, χρωστάει... Πλήρωσε και 10. 10 εκατομμύρια είναι λίγα, δηλαδή, θες να μου πεις. Κοίταξε. Άμα χρωστάω εγώ 200 χιλιάρικα και μου πού δώσε 30 κασέρι, μην λίγα είναι. Το χαζό, είσαι πολύ έξυπνος. Με 10 εκατομμύρια ο Άρης, πώς χρόνια σε βγάζεις στην Αλφα Εθνική? 2. Με 10 εκατομμύρια έβγαζε 2. Ας πλήρωνε και αυτός. Τώρα ρωτήσω και κάτι άλλο. Την μη ντροπή της πόλης, γιατί ντροπή της πόλης είναι ο Άρης. Πες μου λίγο, τι πρώτη ομάδα είναι ο πρόεδρος του Άρη, α, δηλωμένος. Ολυμπιακός, όπως ήταν εξής ο Ζαγοράκης που κάνατε 30.000. Καλά, μπράβο, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ντροπή της πόλης δεν θα μιλάτε. Έτσι να γεμίζετε τα γηπεδάκια εκεί πέρα, να βλέπετε τώρα θα πάτε ξανά προς τα κάτω που είναι η φυσική σας θέση. Μην τους αγριεύεις, γιατί έχεις χαριλάω πρώτα 7-7 αγωνιστική. Εκεί φιλέ, εσύ που λες χι, είσαι μακριά ανοιχτό μέλος. Μακριά ανοιχτό μέλος για χι. Με χι είναι ευχαριστημένη αργία. Ο Γιάγια του ρε, σε ευχαριστώ φιλέ, ναι. Είχε πέρσι μόνο 4 90 λεπτά, ναι. Και συνολικά 17 εμφανίσεις. Καλά είναι πάλι. Παιδιά, εγώ να σας αφήσω να ασχηθώ στην τροπή της πόλης τη μία. Να πάρει τη φυσική της θέση 4-5 εκεί που πρέπει και άλλη ομάδα από πάνω και άλλη είναι. Τροπή της πρωτεύουσας. Από πάνω σου είναι η τροπή της τώρα, δεύτε, α, ναι, έδινε, τώρα φυσικά είναι από εδώ γιατί ξεκίνησε και με μείον. Έχουμε τις ίδιες νίκες, ξέρεις. Νομίζω ξέρεις ότι έχουμε 2 νίκες κι εμείς. Αλλά εγώ έχω μείον. Αυτό δεν το λες. Ωραία, μπήκε στην πόλη του ο Παοξής. Και χωρίς τιμωρία όμως. Λες αυτό. 5-0 είναι στα γκολ και εσύ 2-0. Ας θες τα γκολ στη κοκκινέ, δηλαδή τα γκολ μετράει, η βαθμολογία δεν μετράει. Γιατί σε χαλάει. 3-3, αν έβαζε 10 δηλαδή την διαφορά θα είχε, τα ποταλάκια δεν μετράνε. Σε χαλάει. Ρε τους Αριανούς. Τι να με χαλάσει, που έβαλε ο Άρης στη Λαμία 3 και στην άλλη 3, στο 2. Σε χαλάει. Τρία γκολ που άρεσε. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να σε αδικό, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Τον αδίκη. Εντάξει, κοκκινέ, πάμε. Έγινε, γεια σας. Πάμε, καλό μεσημέρι. Επόμενη γραμμή. Βλέπω... Ναι, καλό μεσημέρι. Ναι, όχι, όχι. Τα γραφεία. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε, καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε. Καλησπέρα κύριε Μάνο. Καλά είπατε, γιατί είστε κλιματίες. Είμαστε. Γιατί βγάζετε αυτούς τους αεξίδες αυτών από την Καστοριά τον Πλατιπόδη που κάνει παρκούρ στη λίμνη της Καστοριάς με τα νύχια, τα μαύρα. Αυτός με το μουσάκι, αυτός εδώ ο Βελικέκας να πούμε. Ξαναπέστω. Και κάτι Παναθηναϊκούς, έλα να σε πω και θα τον επάρω και θα τον εκάνω και τι να κάνεις βρε babysitter από τη Ρόδο και εσύ από τον Παναμά από που είσαι. Λοιπόν, καταλάβατε κύριε Ραπτόπουλε τι κάνατε. Τι κάναμε. Αυτές τις μούχλες. Μούχλες. Αυτούς τους απέσιους. Απέσιους. Αυτούς τους χωριάτες όλους. Χωριάτες. Τους φέρατε στην πόλη, εσείς προσωπικά.
Εντάξει, για να κάνουν τι, να μας πούνε τι, για τις βρώμικες και τις βρωμιάρες της ομάδας του. Τους απάντησε ο Κόκκινος, απάντησε για ο Γρηγόρης. Για τους προέδρους τους. Απάντησε ο Γρηγόρης. Πώς να μιλήσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός Β, η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός για βρωμιά. Και εγώ σαν Ηρακλής. Γιατί να έχεις παράπονο, καλά σε λεπτό, δεν τον απαντήσαμε. Και εγώ λοιπόν που ανοίγω το ραδιόφωνο από το πρωί. Έλα κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Μας έχει τρελάνει να πούμε αυτός ο Σκοτίνας. Ο Σκοτίνας. Λοιπόν, μετά παίρνει τα κεφάλι ο αυτός που έχει να φάει δύο χρόνια σάντουιτς. Ποιο να λέει. Μαμ, τι άμρε. Για το Ζαέριδο. Μαμ. Ναι. Λοιπόν, μετά βγαίνει η σιωπή των λύκων. Ποιος, ο Μπούζας. Σιωπή των λύκων. Ναι, και ακολουθεί. Ναι. Εντάξει. Το σπίτι στο Λιβάνι. Με τον κύριο Κανελάκη. Ακούει να κρύει καλά τη συζήτηση. Το σπίτι στο λοιπόν, Λιβάνι ο Κανελάκης. Αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Τον Ηρακλή προσπαθήσαν όλες οι κυβερνήσεις, μα όλες, να τον εξαφανίσουν. Και δεν συμπαραγωγούς. Όλες τις ομάδες της βρώμικης αυτής κλίκας, αυτοί όλοι λοιπόν που διαμαρτύρονται για διαιτητές, επόπτες και τα λοιπά και τα λοιπά, μ' ακούτε. Ναι, για πείτε μας. Είναι η ίδια κλίκα, ναι. Η ίδια κλίκα με τα ίδια αφεντικά, έτσι, να μην μιλάνε αυτοί όλοι για αδικία. Την αδικία που έχει πάθει ο Ηρακλής, δεν υπάρχει παγκοσμίως και μιλάμε τώρα για κόσμο. Περιμένετε κύριε Ραυτόπουλε λίγο καιρό και θα δείτε τι θα γίνεται στο Καστατζόγλιο πριν ξεκινήσει η χρονιά. Και σας λέω, μια ομάδα που έχει τραβήξει όλα αυτά, μπορείτε να μου πείτε μια άλλη ομάδα, αν δεν είχε το όνομα του Ηρακλή. Και βάλτε παύλα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Και πάσαν αυτά που έπαθε ο Ηρακλής, εάν θα είχε 100 άτομα. Μπορείτε να πείτε την αλήθεια μία φορά. Μάλιστα, να είστε καλά. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Γεια σας, εγώ είμαι. Εσείς είστε φίλε, ναι εσείς. Ήρθε η εποχή που οι τρελοί θα φαίνονται για λογική και η λογική για τρελή. Δηλαδή τι, θα γνωστικέψουμε. Θέλω να πω, η μπάλα είναι σαν τα χάπια που παίρνει ας πούμε ένας που είναι τρελός ή έχει προβλήματα. Ναι. Είναι και η μπάλα, το έχουν ρίξει όλοι οι άνθρωποι, ναι. Πορώνονται με τις ομάδες. Με τι να πορωθούνε δηλαδή. Πορώνουν, ναι. Ο Φορτούζη είμαι που παίρνα και πιο παλιά, δεν κρύβομαι, δεν κάνω έτσι. Με τι να... Ψιλοχαβαλέ τα έλεγα. Ναι. Καμιά φορά επειδή βλέπω και τον εαυτό μου όταν πορώνομαι και θέλω να πω στον κόσμο είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Αν πηγαίνουν στα γήπεδα και γενικά να μπορώνε με τις ομάδες. Χαβαλέ και μέχρι ένα σημείο. Με τι να πορώνονται δηλαδή. Με τίποτα ρε φίλε, με τη λογική και την ψυχή, με πράγματα που αξίζει. Όχι επειδή όλοι έχουν τρελαθεί, Sony και Day και σου μιλάνε συνέχεια για βλακίες, αλλά σοβαρά να αρχίζεις να τα πες και στα σοβαρά βλακίες. Πόσο χρονών έγινες. Ορίστε. Πόσο χρονών έγινες. Εγώ 23 είμαι. 23. Δηλαδή τώρα στα 18 άλλα μου έλεγες. Ναι ρε, αλλά ο Ηρακλής δεν έγινε ούτε για τα χρώματα ούτε για τίποτα. Έγινε επειδή είχε κάνει τους 12 άθλους και αυτά όλα είναι αποσυμβολισμοί και γούσταρα. Απλά έπαιρνα και είχα να χαβαλέ. Αλλά ξέρω ότι αυτά είναι βλακίες γιατί ο άλλος μπορεί να μπορωθεί και να μπορεί. 12 θεϊστής είσαι και πιστεύεις στους άθλους του Ηρακλή, τι. Γενικά ρε παιδί μου, στο πνεύμα και στο καλό. Πού θα πιστεύεις, στις ομάδες ή στην τσέπη. Εσύ... Όλοι κέρδος κοιτάνε και τσέπη. Εσύ για τις ομάδες, ρε μεγάλοι άνθρωποι, 50 χρονών και σου βγάζουν το άσπρο μαύρο. Είναι α πούμε τέταρτη offside, πήγε τον γκολ του Πρίγιοβιτς. Που ήταν πέναλτι και σου λέει δεν ήταν πέναλτι και σου λένε πέναλτι. Ή το πέναλτι του Μάνταλου που πέσε λες και το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Εσύ σε τι πιστεύεις. Που τι πιστεύω, σε αυτό που νιώθω μέσα μου, στην ψυχή και στο καθαρό μυαλό. Στον ναι. Καθαρό μυαλό, στην αντικειμενικότητα, ναι. Στο νου. Ναι. Στην ψυχή την καθαρή, όχι στο συνέστημα. Ναι. Δηλαδή με ερωτευμένος μια κοπέλα και τα βλέπω όλα καλά για αυτήν και όλοι οι άλλοι γύρω μου φταίνε. Όχι ρε φίλε, είτε τον ξέρεις τον άλλο είτε δεν τον ξέρεις, πρέπει να είσαι σωστός και δίκαιος. Αυτό και απλά λέω στον κόσμο να μην τρελαίνονται. Λίγο χαβαλές εννοείται, είναι ωραίος χωρίς χαβαλές ζωή, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν τα έχουμε ψάξει. Πολύ το σοβάρεψες. Στην τεχνολογία έχουμε τρελαθεί με όλα αυτά να πούμε. Πολύ το σοβάρεψες. Όλο... Πολύ το σοβάρεψες εσύ. Δηλαδή αλλιώς δεν είμαι σοβαρός. Ναι. Μακάρι να γίνω. Ναι. Χαιρετώ. Ωραία. Πολύ βάρη είναι στα 23. Στα 38, στα 42 τι θα λέει δηλαδή. Θα το ρίξει το Άγιον Όρος αυτός. Ναι, φίλε, ναι. Καλά τα λέει βέβαια. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το να. Καλώς το να. Κώστα.
Κώστας, Ολυμπιακός. Καλώς. Αυτοκράτορας. Από πού είσαι, από πού παίρνεις? Αυτοκράτορας. Από τη Γερμανία παίρνω τηλέφωνο. Πόσο πρωταθλήματα έχει ο Ολυμπιακός, όλοι οι υπόλοιποι ούτε τα μισά δεν έχουν. Καλά λέει. Τώρα πώς τα πήρε, τι έκανε, τα πήρε. Τα πήρε. Τι να κάνουμε. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα σπορ στην Ελλάδα. Καλά, τώρα άστε το τάβλι και το σκάκι, τώρα δεν θέλουμε να ακούμε. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Να σου πω, γιατί κάνατε αβαβά εκεί στο σταθμό δύο αμφισβητούμενες φάσεις του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ? Είπα εγώ, είναι ένα μπέναλτι που κάνει ο Χαντσερίνη και δεν το δίνει. Ναι, από τα δύο το ένα δίνεται 100%. Έγινε και ένα μπέναλτι στο Ιγνώμη λίγο, σε αστάσεις ρε κόκκινη. Έχεις το θράσος. Έγινε και στάσεις ρε, ναι ρε μιλάει γιατί. Έγινε και ένα στον Καντουρί που δεν έδωσε βέβαια. Και εκείνο το πνίξανε. Και οι Βαρούγες και οι Μαρούγες, λοιπόν, δύο μπέναλτι γίνανε. Και ο Ελκαντουρί γίνεται πέναλτι, όπως και ο Χατζερίδης κάνει πέναλτι, που είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Βγαίνει ρε φίλε γάβρος σε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και μιλάει για διαιτησία. Γιατί ρε, δημοκρατία κομμουνιστική δεν είναι. Δηλαδή πλάκα μου κάνεις τώρα. Ό,τι κουστάρει λέει, γιατί. Ναι, λέει. Γιατί ρε φίλε, τι απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται, ειλικρινά δεν ντρέπεσαι που το ρώτησε αυτό το πράγμα. Κάνει λαϊκή. Δεν ντρέπομαι αυτά που βλέπω, λέω. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λίγο τσίπα και φιλότιμο δεν έχεις πάνω με αυτά που έχουν γίνει τα αίσια από τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια. Και μιλάς εσύ για διαιτησία. Ναι. Εντάξει, τότε με αυτό το τροπάριο θα συνεχίσουμε έτσι να παίρνουμε. Ποιο τροπάριο, ρε φίλε. Ο πρώτος ο οποίος δίδαξε τη διαιτητική αλητεία είσαι. Και μιλάς εσύ για διαιτησία. Ναι. Εντάξει, έχετε κάνει κι εσείς χειρότερα εκεί πέρα στην πόλη σας. Εσύ, ρε φίλε, πήρες τα πρωταθλήματα. Εμείς πώς κάναμε τα χειρότερα. Έχει κάνει η ομάδα σου, όχι η ομάδα σου, που έχει κάνει χειρότερα. Μπορεί να κάνει τρεις χειρότερα. Δεν έκανε, δεν μπόρεσε. Μπορεί να κάνει τρεις χειρότερα. Όχι. Μπορεί να γίνει χειρότερα. Στάσε, μη... Σήμερα πάντως έτσι. Μην βγάζει λαϊκισμό. Είναι ντροπή να μιλάς. Σταμάτα, μην βγάζει λαϊκισμό. Σταμάτα. Φίλε, ο ΠΑΟΚ μπορεί να ήθελε, αλλά δεν μπορούσε, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά που έκανε εσύ. Να είσαι καλά, για χαρά. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι, θέλαμε να κάνουμε, αλλά δεν μπορούσαμε. Εδώ δεν μπορούμε με λεφτά να κάνουμε και τα κάνει ο άλλος. Τι να μην χωρίζει λεφτά. Είμαστε ανίκανοι να τα κάνουμε. Για να κάνεις και αλητία. Είπες και κάτι σωστό. Έλα, νοικοκυρά. Ας το λαϊκισμό τώρα. Πάμε παρακάτω. Είναι αυτό που έκανα. Έλα τώρα εδώ είμαι αυτό και εδώ. Αυτό έκανα εγώ, είναι λαϊκισμός. Ναι, λαϊκισμός. Πάμε παρακάτω. Τι στα μπούτια σου. Τι να αφήσω τα μπούτια μου. Εγώ να αφήσω τα μπούτια μου είναι αραιά το ένα μετάλλο. Εσύ τρίβονται τα δικά σου. Δεν μπορεί. Το σάλιο θα πέσει ανάμεσα. Εσύ έλα, φύγε. Φύγε από εδώ, βρε χοντρό μου. Άντε τώρα να πιέσαι πότε. Κατάλαβε. Μεσημεριάτικα, φακλάνα. Πάρει Ντούνεβα, η Ντούνοβα πλατιβόδοβα και σε αρχίσει τα μαθήματα. 30 σαρδάμ την εκπομπή. Έλα, πάμε. Καλά που είσαι εσύ. Καλά που είμαι εγώ. Ναι. Έλα κύριε Ραπτόπουλε, εγώ είμαι. Ναι κύριε εσύ. Μπορείς να γράψεις λίγο εκεί πέρα σαν ένα χαρτάκι νούμερα. Να γράψω κύριε, γιατί να μην γράψω. ΑΕΚ. ΑΕΚ. 160 εκατομμύρια επί εποχή Νικολαίδη. Γράφεις. Μάλιστα κύριε. Μετά εποχή Νικολαίδη, 80. 80 κύριε. Συν 20 από περιφέρεια. Τι 20 περιφέρεια. Δωράκι. Ναι. Γιατί και αυτά είναι κρατικά λεφτά, ναι. Έτσι. Πάσο εκεί κάνε. Α, μπράβο, φτάνουμε κοντά στα 200 και. Ναι. Άρης. Πήγε κανένας, καταδικάστηκε κανένας παράγοντάς σου επί εποχή Σαγουδάνη, του Αλουνού που τους πήρε. Τους Κόρδα και του άλλου του Ματσέου τους κλείσανε λίγο τους λογαριασμούς, αλλά πρέπει να τους ανοίξαν τώρα. Βρε φυλακή, καταδικάστηκε όχι, κανένας. Όχι, δεν θέλει κανένας. Κανένας. Ηρακλής, ναι. Καταδικάστηκε κανένας. Ηρακλής, όχι κύριε. Τρεις. Τι τρεις. Περίμενε ρε Σικόκκινε, πετάγεσαι. Ερώτηση. Δεν κατάλαβα, μου σου πάρει να σου πάρω άδεια. Μω, κάτσε, ρε φίλε, εντάξει, συζήτηση κάνουμε. Με ρώτησε, λέω τρεις πήγανε μέσα. Τον ήρμό μου θέλω να καταλάβεις. Κάτσε, τον ήρμό του, ναι. Πάρα τα κάτσε. Παγωμένα, ναι. Δεν είναι παγωμένα. Ένα. Τι είναι, είναι ζεστά. Μήνυση. Ναι. Μήνυση του κυρίου Μόκα του συγχωρεμένου. Ναι. Και δικαστήρια. Καταδίκη Πατατούδη 10 χρόνια που ήταν στην Αίγυπτο. Δεν πήγε φυλακή ούτε ο Πατατούδη. Ήταν στην Αίγυπτο, τι να κάνω, πάμε να το πούμε. Δουλειές έκανε εκεί, δεν. Καταδικάστηκε. Γιατί ναι. Μπήκε μέσα. Κάγκιο, λέγαμε. Γι' αυτό δεν ήρθε Ελλάδα για 14 χρόνια. 10. Ερώτηση. Ναι. Γούμενος καταδικάστηκε για τα 800.000 επεξαίρεση. Μέσα έκατσε. Όχι. Τέλος πάντων, καταδικάστηκε. Σου λέω αν καταδικάστηκε και δεν μου απαντάς. 3 χρόνια για 800.000. Αυτά τα πληρώνει και βγαίνει. Ναι. Ερώτηση τώρα. Την πρώτη χρονιά του Ιβάν, πόσα λεφτά πλήρωσε ο Ιβάν στη ΦΑΕ, ξέρεις? 11.
Όχι, την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη τα πλήρωσε. Ποια πρώτη χρονιά, τι πλήρωσε? Την πρώτη χρονιά του που ήρθε, ναι, πλήρωσε 3.980.000 για τα χρέη του Ζαγοράκη. Το Ζαγοράκη, με νοιάζει ρε, τι έκανε το Ζαγοράκη. Άκουμε ρε φίλε, λίγο, δεν με νοιάζει ρε φίλε. Μιλήσω, ρε, εμένα τα δικά μου τα χρέη δεν τα πλήρωσε ρε φίλε, δεν με νοιάζει. Φίλε, δεν με αφήνεις να μιλήσω. Ναι, αλλά με λες τώρα πλήρωσε το Ζαγοράκη, χαίστηκα. Όχι, για τον ΠΑΟΚ ότι ήταν τα χρέη 50. Δεν ήταν. Ήταν 34. Άσε ρε που ήταν 34. Και πλήρωσε τα 16. Ποιο τα επιβεβαίωσε ρε. 16 του Ζαγοράκη. 16 πλήρωση. Του Ζαγοράκη τα δεν τα του ΠΑΟΚ τότε, αλλά πλάκα μας κάνει. Ζαγοράκη τα χρέη της ΦΑΕ ήταν για τον ΠΑΟΚ. Φρε του Ζαγοράκη είχε πρόβλημα. Άστο τα. Συν 11. Στάθη εσύ είσαι. Ναι ρε φίλε, εγώ είμαι. Κατάλαβες ορισμένα πράγματα όταν τα λέτε στο ράδιο. Να ξέρετε και τι, γιατί μιλάμε. Ναι, δεν μωρέ, είναι παρθένο ο ΠΑΟΚ, δεν χρώσταγε. Δεν χρώσταγε ο ΠΑΟΚ, παρθένα ήταν. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν τον κάναν χάρη που τα παγώσανε. Δηλαδή, ό,τι να έκαναν και τον άκρη. Για και έπεσε τουλάχιστον. Τα δικαστήρια ήταν, φίλε. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να πούμε τα δικαστήρια. Ποια δικαστήρια, μωρέ. Τα δικαστήρια παίρνει εντολή ο δικαστής. Κλείς την υπόθεση. Άσε με τώρα με τα δικαστήρια. Κάτσε, φίλε. Χίλιες υποθέσεις παίρνουν αναβολές. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Ποια αναβολές, γιατί δεν πήρε η δικιά μου αναβολή και με φώναξε ο δικαστής. Δεν το κάνω. Άμα ήθελε, έπαιρνε αναβολή. Πώ θα πάρω να εμένα. Τα νομικά αλλού. Άστα. Τέλος πάντων, παίρνε για κανένα καφέ γιατί τελείωσε, κουμπιάτε. Τέλος πάντων, άντε καλή σας μέρα. Τι καφέ να πιεις? Προχθές στη Θέρμη τον έψαχνα, δεν ήταν. Πήγα να δω ένα μάτσα εκεί, σε ένα μαγαζί, τον έψαχνα. Προγραμματιστής από Αθήνα. Προγραμματιστής από Αθήνα. Προγραμματιστής από Αθήνα. Τι κάνει, προγράμματα κάνει, προγραμματιστής, δεν θα σταματήσω. Καλά ρε Κώστα, τόσα χρόνια Θεσσαλονίκη, το καλύτερο σουβλάκι που έφαγες είναι το μπες στα Πετραλούνα. Φοβερό σουβλάκι είχε. Δεν ξέρω αν ήταν. Αλλά ήταν. Εγώ στα σουβλάκια. Στα σουβλάκια είμαι. Στην Ιγρίτα έφαγα καλό σουβλάκι. Ίδιο σχέδιο. Στα σουβλάκια είμαι πολύ απαιτητικός, να πούμε. Να έχεις υπόψη. Εσύ είσαι ικανός το σουβλάκι να το εννοείς όπως το εννοούν οι Αθηναίοι. Ρε καταλαβαίνεις τι καλαμάκια σουβλάκι. Σουβλάκι ήταν όπως θα τρως εσύ τα σουβλάκια και ανεβαίνει η χοληστερή σου 320. Τέτοιο σουβλάκι ήταν. Πόθο, πόθο. 320. Για τόσο ψιλικάτσι δεν περνάς. Από 1000 επάνω και γράφω. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις αμέσως μετά. Τρίτο ημίχρονο με Καναλάκη και Λαμάκη Δήμου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά.